Αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά και καλά και καλή χρονιά. Δεν έχουμε υπολογιστές, δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε φάει, δεν έχουμε κινητά, δεν έχει κινητό ο Τσορμπατζόγλου. Νιώθει ολόγυμνος, τσίτσιδος. Ο αδυνατισμένος Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, ο εμφανώς αδυνατισμένος μέσα στις γιορτές. Τι λες, ρε. Ο οποίος κουβάλισε. Τι είναι εκείνο εκεί? Τσουρέκι, πίτα, βασιλόπιτα. Α, είναι που κάνεις δίαιτα. Κομμένη. Και χθες είχε συνείδητα μου, είναι που από το Βεργίδι, κουτρά. Όχι. Α, άλλη είναι αυτή. Άλλη είναι αυτή. Είναι η Τρόικα, από ό,τι καταλάβατε, εδώ στον Λίμπερο, στους 107,4 μεγάκυκλους των FM. Κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή 10 με 12, η εκπομπή που ακούει όλη η Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο. Και πολύ, 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 πολλοί κοσμάκοι στον πλανήτη Γη. Καλημερίζουμε τους απανταχού ομογενείς που στηρίζουν την Τρόικα και είναι πάρα, πάρα πολύ, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Ειδικά σε αυτούς, μια τεράστια καλημέρα, καλή χρονιά και την αγάπη μας. Καλημερίζουμε τη Βανέσα Βον, την Αμερικανίδα πρόξενο στην Θεσσαλονίκη και όλο το επιτελείο του Αμερικανικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης. Σωτήρης Δασκαλάκης, για ένα ακόμη πρωινό. Πέμπτης. Είναι κοντά μας. Σωτήρη, σήμερα έχουμε τέσσερις. Σήμερα λίγο το γάλα που έφερα. Σήμερα λίγη, αλλά χειμώνας τώρα στο ψυγείο δεν παθαίνει και αύριο τίποτα. Και το πρωί το ζεσταίνω για να δω αν κόπηκε. Σε αυτά είμαι παλιός, ξέρεις, δεν είμαι παλιά ρουφιάνα εγώ. Πίνεις γάλα το πρωί? Τι, είμαι παλιό που... Α, sorry, νόμιζα πες ναι. Συγγνώμη, Σωτήρη μου, εδώ νόμιζα ότι είμαι ναι. Πίνεις γάλα το πρωί? Σε παραδέχομαι. Με κουάκερ. Πού το βρίσκεις το χρόνο? Η πέτσα. Οπα. Η πέτσα. Σου αρέσει το γάλα, είσαι... με ενοχλεί αφάνταστα. Ενώ πεθαίνω στο γιαούρτι. Για μένα οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Ναι. Με διάφορες επιλογές τους. Μία είναι αυτοί που γουστάρουν την πέτσα στο γιαούρτι και τη συχαίνονται στο γάλα. Αυτή είναι δική μου. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή κάποιος που πίνει γάλα και με την πέτσα, έχει πέτσα, πιάνει πέτσα και την πίνει, είναι για μένα δεν είναι καλός άνθρωπος. Άμα την πίνει γενικώς. Άμα την πίνει γενικώς. Ναι, άλλο κεφάλαιο. Άλλο κεφάλαιο εκεί. Ο Σωτήρης Καλάκης και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου κάνουν τα μαγικά τους ώστε να έρθει η επαφή μας η SMS-ική. Ξέρετε ποια είναι, απλά προς το παρόν έχουμε πρόνους υπολογιστές. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Μην στέλνετε όμως προς το παρόν, γιατί δεν έχουμε υπολογιστές. Νομίζω, Δημήτρη, έχεις και να δώσουμε εισιτήρια ΠΑΟΚ. Έχω. Εντάξει, δεν. Αλλά... Εγώ θα ξέρω 10.30 να δώσουμε κάτι. Μετά 10.30. Από μένα, οπότε κάντε υπομονή λιγάκι. Είναι η ώρα 10 και 4. Σε ένα τεταρτάκι θα δούμε τι θα γίνει. Τηλεφωνική επικοινωνία μετά τις 11, έτσι όπως κάνουμε πάντα. Μόνο αν είναι κάτι SOS, ένα σούπερ θέμα ανθρώπινο, έχει συμβεί κάτι, θέλει να ειδοποιήσει κάτι κάποιος για κάτι στην κυκλοφορία, έχει συμβεί κάτι σημαντικό κτλ. Εκεί να πάρει στη γραμματεία μας τη Μαριλίζ, να πει Μαριλίζ, να πούν τα παιδιά έτσι και έτσι, ξέρω εγώ, αυτό εκεί είναι. Ωραία. Αυτό ναι. Όχι για χαπαλέ, όχι για άλλο, για άλλο λόγο. 5η 4 του Γενάρη σήμερα. Σωτηρία του 2018. Ο Δημήτρης διαβάζει το λάπτοπ το οποίο εγώ του έφερα, το δικό μου το λάπτοπ. Εντάξει. Πέμπτη σήμερα. Και ο Σωτήρης είναι έτοιμος. Έχει το κομμάτι Σωτήρη να μπούμε. Βάλε, βάλε, βάλε. Άντε, μπες παλικάρι να φτιαχτούμε λιγάκι. Γιανόλευκη σημαία ετοιμάζω και μια φανέλα με μεγάλη μέρα σήμερα, μεγάλη μέρα. Αγαπημένο μου κασκόλ. Καλημερίζω και εύχομαι καλή χρονιά και ευχαριστώ από καρδιάς τα παλικάρια του Γιάννη του Ορφανού που απέδειξαν ποιος είναι ο αυτοκράτορας. Έτσι. Ήταν, είναι και θα είναι. Έτσι. Του ελληνικού βόλεϊ. Άντε και με το πρωτάθλημα. Καλημερίζω τον Κώστα Προύσαλη, τον περήφανο Πασαδόρο. Καλημερίζω τον Απόστολο Αρμενάκη, που είναι ο κορυφαίος διαγώνιος μετά τα σουτζουκάκια της διαγωνίου. Καλημερίζω τον Μπεκταρά, τον Μπάιρον Φέργκισον και τον Νικηφόρο Φωτιάδη, τους χαλκέντερους κεντρικούς. Καλημερίζω τον Δημήτρη Εφρεμίδη και τον Νικόλα Λευθερίου, τον Κύπριο Πεκταρά, που από τα άκρα θέρισαν τον δικέφαλο του Βορρά. Καλημερίζω τον Λάμπη, τον Μπαμπαλιούτα,
τον Μπεκταρά, τον Λίμπερο που τον θέλω και στο ποδόσφαιρο να παίζει μπροστά από την άμυνα. Αυτή είναι η K20 σου. Καλημερίζω τους αθλητές του αγαπημένου μου αθλήματος, της πετοσφαίρισης. Έτσι. Καλημέρα και καλή χρονιά που θριάμβευσαν επί του δικεφάλου του Βορρά στην καυτή Μίκρα. Μουσική Σωτήρη Δασκαλάκη. Αγαπημένο μου τα σκολ και πάλι βάζω και γίνομαι ένα με τα αδέρφια μου στο πλήθος. Λοιπόν ρε παιδιά, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία της σιωπής. Δηλαδή, ναι, δεν το εξηγώ διαφορετικά. Σήμερα, μετά από 8-9 μήνες, τελευταία φορά, αυτό εδώ πρέπει να γίνει τελευταία φορά, το, νομίζω μέσα καλοκαιριού μια μέρα πρέπει να είχε γίνει, θυμάμαι. Που κέρδισε πάρει ο Ρακλής τον ΠΑΟΚ. Αρχές Ιουλίου. Σε ποιο άθλημα. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Σήμερα χάλασαν οι υπολογιστές, ρε φίλε. Ξέχασες κινητό που στέλνουν οι φίλοι σου. ο Μίτσος ο Σουγιάς και ο Θόδωρος ο Κατσικοκλέφτης. Δηλαδή. Εγώ έχω δει τους φίλους. Ναι, από Σταυρούπολη και Αμπελόκηπους και Άνω Ηλιούπολη και Κάτω Ηλιούπολη. Από παντού, ρε φίλε. Και από, ναι. Από Ηνωμένες Πολιτείες, σήμερα... από Αγγλία και από παντού. Γιατί... Σήμερα το κινητό σου το ξέχασες. Σήμερα τι να κάνουμε. Δεν μου λες να στείλω. Είναι ύποπτο. Περίμενε. Όχι. Να στείλω. Όχι. Τη Μαριλής με τη Μάρθα, ταξί εγώ, πήγαινε έλα. Ταξί εγώ, πήγαινε έλα. Να πάω να φέρουν το κινητό. Όχι, δεν γίνεται. Όχι μόνο τη Μάρθα, ταξί, πληρώνω εγώ ταξί, πήγαινε έλα. Με τη Μαριλής μαζί. Να πάνε και να έρθουν τα ταξί. Τι θες να τα ακούσεις, θες. Τι θες. Θα σε βρίζουν πάλι. Ρε φίλε, εντάξει τώρα, σήμερα όλο τυχαία πάει. Ξεχνάς κινητό. Οι υπολογιστές δεν λειτουργούν. Έχουν μπλοκάρει τα πάντα. Άμα σου φέρω το κινητό, το μόνο που θα διαβάζεις μέσα είναι μηνύματα συγχαρητηρίων, ναι, για την αντικειμενική μετάδοση του Λίμπερο χθες από το Βόλι. Μόνο αυτό θα διαβάσεις. Αυτό είναι ηρωνία, δεν έχει αυτό. Πολλά συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Δεν υπάρχει ρε εσύ. Σταμάτα, θα ξεράσουμε όλοι αυτοί μαζί. Ένα τάκλιν του Ζήφκα ή ένα αυτογκόλ του Γαλατίδη δεν κάνουν. Μόνο Βαλβιδάτη. Θωμάς, τότε σε λατρεύω. Ζητώ συγγνώμη, αυτό που ακούστηκε σαν να μην έγινε. Δεν είμαι εγώ αυτός, εννοείται. Είμαι μαζί σου, Θωμάς Τόντον. Το μήνυμά σου, ειλικρινά, θα το κάνω t-shirt, στάμπα, μπροστά και πίσω. Και είναι μήνυμα δάκρυ για τους οπαδούς όλων των ομάδων. Και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Σταμάτα, θα ξεράσουμε όλοι αυτοί μαζί. Ένα τάκλιν του Ζήφκα ή ένα αυτογκόλ του Γαλατίδη δεν κάνουν. Μόνο Βαλβιδάτη. Μαζί σου, μουσική Σωτήρη. Παιδιά, συγγνώμη, Μιχάλη Γαλατίδη, έχεις δει τελευταία Σωτήρη? Έχει προπό στις αίρες ο στόπερο μαλλιάς. Το θυμάσαι πάντως, ναι, που βάζει το αυτογκόλ στο κύπελο, κάτω ρεβάνσου 3-1 με την ΑΕΚ, στον ημιτελικό. Και μετά παίζει η ΑΕΚ με εσάς. Με τον γκολ 3-0 ο Ηρακλής, 3-1 η ΑΕΚ με το χέρι του Κώτη στο 91, γκολ χέρι του Κώτη και πάμε Νέα Φιλαδέλφια. 1-0 η ΑΕΚ με Θωμά Μαύρο στο 4-6 και στο 9-11 τρελή κεφαλιά γυριστή Μιχάλη Γαλατίδη, αυτογκόλ 2-0, πρόκριση η ΑΕΚ. Απίστευτο. Δες τον πώς έχει γίνει τώρα. Βασικά, ο τελικός ΑΕΚ ΠΑΟΚ 2-0. Το 83, ναι. Ο τελικός ήταν ΠΑΟΚ Ηρακλής. Α, ναι. Βέβαια. Και έβαλες αυτόν τον γκολ. Μιχάλης Γαλατίδης, μπες και δες το. Δεν μπορώ. Τώρα ναι, πού να πεις είμαι τώρα, ναι. Ναι, ναι. Ο οποίος Μιχάλης Γαλατίδης... Δηλαδή για 2-3 λεπτά ήταν το θέμα. Όχι, λέει. Ναι, αυτό λέει. Καλά λέει. Καλά λέει. Στο Δημήτρη. Πόσο. Στο ξεκίνημα. Το 2-0 εκεί σταματάει. Στο. 1-10 λεπτό. Α, ναι. Αυτό, τέλος. Α. 3-1. Βάζει γκολ ο Κώτης με χέρι, ο Κύπριος. Κώτης, ΚΑΠΑ, ΩΜΕΓΑ, 2 ΤΑΦ. Αποκλείεται να βάλει γκολ η ΑΕΚ άκυρο. Από μην δεν γίνεται. Και, ειδικά στο κύπελο, η ΑΕΚ. Ρώτα. Γκολ έτσι. Πήρες εκδείξεις εσύ φέτος για μένα, ο Ντέμις κάποτε σήκωσε το χέρι, δεν θυμάσαι. Μάλιστα. Έκανε φερπί. Μάλιστα, ναι, ναι. Και ναι, ο Μιχάλης Γαλατίδης έχει προπό νομίζω στις Σέρες με το σκουλαρίκι κανονικά. Μαλλί, δεν έχει χάσει ούτε μία τρίχα, ούτε μισή τρίχα κανονικά. Ρόκερ μεταλλάς. Και φάτσα αυλακωμένη, τον είδα πριν καμιά 4-5 χρόνια και τρελάθηκα. Εντάξει. Μπορεί, λέω, ο Γαλατίδης και ο Ορφανίδης. Αριστερό, ναι, αριστερό μπακ ο Γιώργος. Ναι, έτσι που λες, μεγάλη νίκη του Ηρακλή στο Βόλι.
Δεν είχε τηλεοπτική μετάδοση αυτό. Δεν είχε μετάδοση αυτό και έχασε ο κόσμος την ευκαιρία. Ναι, έτσι, για να δει. Έτσι, όλα σου ήρθαν μια χαρά. Υπολογιστές δεν έχει κινητό, ξεχνάς. Τηλεόραση δεν το είχε το μάτς. Δηλαδή, τι να ζητήσεις, ρε φίλε, πες, δεν δηλαδή, με θέλει. Μέχρι που σήμερα πιστεύω ότι θα έχουμε και Ηρακλή στα τηλέφωνα. Δηλαδή, μέχρι εκεί θα φτάσουμε σήμερα, πιστεύω. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμή μόνο για Ηρακλειδέα που θέλει να μιλήσει για το βόλεϊ. Προσέξτε. Σώθηκες. Μόνο για Ηρακλειδέα που θα ήθελα να μιλήσει για το βόλεϊ. 2-31-0-287-888. Για κανέναν άλλον. Μην βγει κανένα. Ο μόνος που μπορεί να καλέσει, πιστεύω, είναι ο Γιώργος Ματζίκης. Για να μας πει πού τελικά πήγε η Μίκρα. Τι που πήγε, βοήθα, ωραίο, καλό ήταν αυτό. Τι το κατάλαβα αυτό. Κοίταξε, είπε πολλά μαγικά χθες. Ήταν στην αντικειμενική μετάδοση, ήταν πάρα πολύ σωστός. Μέχρι κάποια στιγμή που είπε ότι ο κόσμος του Ηρακλή έχει πάρει τη Μίκρα και την έχει πάει κάπου αλλού. Και ψάχνουμε εδώ και πόσες ώρες που έχει πάει η Μίκρα. Τη μετακίνησε. Ναι. Πώς είπε ο Άγγελος, θα πάρω την ομάδα να την πάω αλλού. Αυτό είναι ο Άγγελος. Πρακτικό, γίνεται. Ναι. Θα την πάω από εδώ, θα την πάω εκεί. Ναι. Τη Μίκρα. Την πάω στα Σκόπια. Όλη ναι. την περιοχή ή το γήπεδο. Πού το πας. Πού το πήγανε. Πού το πήγανε. Αυτό, αν μπορεί να μας εξηγήσει. Πες λίγο στον κόσμο την εξέλιξη των σετ, πώς ήτανε. 2-0 εύκολα ο Ηρακλής στα πρώτα δύο. Ναι. Η νεανική ομάδα του Ηρακλή. Ηρακλέους, ναι. 2-2 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Να, Ηρακλειδέας παίρνει, βόλει. Ο Ματζούκης είναι. Και 3-2 ο Ηρακλής πάλι με διαφορά στο τελευταίο. 15-11. Δεν... Εσύ είπες, δεν έπαιζες, σου έλειπε αυτός ο Βούλγαρος που ήρθε ο καινούριος. Δεν έχει παίξει καθόλου αυτός. Αυτός έπαιξε, ναι. Δεν έπαιξε δεν ο Γκόμες. Ο Διαγώνης. Και δεν έπαιξε ο Γκόμες. Γι' αυτός ναι. τραυματίας. Έχει φύγει τελείως ο Γκόμες. Α, έχει φύγει τελείως. Αποφάσισε ο ΠΑΟΚ να τον αντικαταστήσει. Ναι. Και έχει πάρει παίχτη που θα παίξει μετά τις 15 του μήνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και την πάτησε. Ωραία. Να, γραμμές περιμένουν, δύο γραμμές περιμένουν. Φίλοι του Ηρακλέους για το βόλεϊ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, όνομα φίλε αν θες. Παθουβού είμαι. Α, είσαι Θουβού. Κλείστον. Καλημέρα, καλή χρονιά. Κλείστον, Σωτήρη. Κλείστον. Γιατί ρε κλείστον κόσμο, ρε. Κλείστον. Μετά τις 11 όλοι. Δεν παίρνουν Ηρακλήδες. Το Θουβού τον αγαπώ. Θουβού σ' αγαπώ, το ξέρει, σε υμνώ. Σε έχω και στη μαρμίτα και εδώ τα μηνύματα. Πάμε, η άλλη γραμμή. Καλημέρα. Όταν λέμε κάτι να περνάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Το όνομα αν θες και ο παδός του Ηρακλή. Ένα-ένα. Είσαι ο παδός του Ηρακλή. Ναι, ναι. Ωραία, το όνομά σου. Σκύπης Νικόλος, ο μάγος της Καλάθης. Κλείστον. Κλείστον. Αλλάξε και τη φωνή. Πάμε. Να, όταν δεν μιλάμε. Δεν πρόκειται να πάρει Ηρακλειδέας, ρε φίλε. Δεν πρόκειται. Δεν υπάρχουν. Δεν γίνεται. Δεν. Μας προσβάλλεται. Δηλαδή, αν πει αύριο ο Δημήτρης να βγουν μόνο παοξίδες, έτσι να βγουν δύο τις παοξίδες, να μιλήσουν μόνο για χάντμπολ. Θα κλείσουν τρεις εκπομπές. Ναι. Τριών ημερών θα κλείσουν. Για να μιλήσουν μόνο για χάντμπολ, α πούμε. Αυτό τέλος. Εύκολα. Ναι, τέλος. Εύκολα. Από Νεάπολη ειδικά, χαμός θα γίνει. Τι ωραία εικόνα Αυστρία, δες. Κοζάνι. Α, Κοζάνι είναι, sorry. Ναι. Χιονίζει. Χιόνι, λέει, στην Δυτική Μακεδονία και έχει ένα ωραίο πλάνο η ΕΡΤ από την Κοζάνι. Δεν Ηρακλειδής δεν είναι. Εντάξει, όποιος θέλει μόνο Ηρακλειδέας και μόνο για βόλεϊ. Όχι για ποδόσφαιρο, όχι για μπάσκετ. Εσύ, συγγνώμη λίγο, ο Τάι στη Γάμα Εθνική. Α, ναι, ναι, επιτρέπονται. Επιτρέπεται ένας ξένος, ένας, νομίζω. Αφού κι άλλο πας να πάρεις. Και πάω να πάρω και το Μεχντί. Ναι. Το Μεχντί από τον Αλαμπό Αριδέας. Το Σενεγαλέζο, ωραίος αυτός. Ναι. Καλός είναι, καλός είναι. Όσο έχω δει είναι καλός. Φορ και όχι κλασικό. Και κινείται ωραία εκτός περιοχής. Να τη γραμμή, πάμε. Συνάμιν, καλημέρα. Είναι Ηρακλειδέας. Καλημέρα. Την καλημέρα μου να έχει. Καλημέρα. Όχι να έχει, να έχουμε. Δύο είμαστε, τρεις είμαστε εδώ πέρα, ναι. Να έχετε όλοι και καλή χρονιά και χρόνια σας. Ναι. Είστε ο παδός του Ηρακλή. Ο παδός, όχι, Ηρακλειδεύς. Ναι, είστε Ηρακλειδεύς. Ηρακλειδεύς. Το όνομά σας, αν επιτρέπετε. Βασίλης. Βασίλης. Καλημέρα κύριε Βασίλη. Πάμε, μιλάμε μόνο για βόλεϊ όμως. Ναι, μόνο για το βόλεϊ. Θεωρείτε έκπληξη το χθεσινό αποτέλεσμα. Εντελώς φυσιολογικό. Εντελώς. Ναι. Γιατί ο Ηρακλής είναι η ομάδα που έφερε το βόλεϊ ουσιαστικά στην πόλη. Βεβαίως. Αν και ο Άρης πήρε πρώτος πρωτάθλημα, βέβαια. Δεν μιλάω γι' αυτό. Ναι. Αλλά δεν παίζουν οι ιστορίες. Όταν ήρθε η Παρίς στο Palais des Sports, το 3-2, η πρώτη ήττα στην Ευρώπη και μας πήρε τον Αντωνιάδη. Ναι, σωστό, σωστό, ναι. Και ο Αντωνιάδης με εκείνη την ομάδα την Παρή πήρε το παγκόσμιο κύπελλο. Βέβαια. Αυτό πότε και έγινε. Γράφανε οι κουβανοί ότι η Γάλλη ήταν υπέροχη και ο δολοφόνος ήταν ο Έλληνας. Αυτό πότε έγινε. Υπέροχο αυτό. Δεκαετία του 70. Το 70. Μήπως θέλετε να πείτε και με Νικολαίδη. Νικολαίδη, φυσικά. Ναι, Νικολαίδης. Και ωραίο παιδί. Ήταν η πρώτη ήττα της Παρή στην Ευρώπη εκείνη τη χρονιά. Ναι, ναι. Απλά τότε ο Ηρακλής, επειδή ήταν ομάδα δεύτερης κατηγορίας, έπαιζε Σάββατο με τον Ολυμπιακό και Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Επειδή δεν μπορούσε τότε η Ομοσπονδία να καλύψει τα έξοδα. Μπράβο. Με συγκινείς, μας συγκινείς, κύριε Βασίλη. Αλλά τώρα δεν έπαιζαν ιστορίες. Τώρα έπαιζε ο Ηρακλής που είναι πέμπτος. Αγαπητέ κύριε Τζομπαζόγλου, ναι. Η ιστορία δεν αγοράζεται. Ούτε ναι. με ρούβλια ούτε με δολάρια. Τι σχέση, τι σχέση. Κρατώ το ρούβλια. Είναι άσχετο αυτό που λέτε. Σήμερα πήρα τηλέφωνο επειδή είναι η μνήμη της εκτελέσεως του Ιβάνοφ.
Α, σήμερα είναι η μέρα, ε. Ναι. Σήμερα την εκδήλωση. Ναι. Του Γεωργίου Ιβάνοφ. Ναι. Ναι. Σαΐνοβιτς. Του ανθρώπου με τις 30 αποδράσεις. Ναι. Αυτό με τα ρούβλια ήταν πολύ λαϊκίστικο, είπατε. Δηλαδή δεν έχει καμία σημασία, καμία αξία. Ήταν αιχμή, ήταν καρφί στη Μεγάλη Διαγώνια. Είναι ό,τι να είναι. Κύριε Βασίλη, υπέροχη παρουσία. Ο Ηρακλειδέας κύριος Βασίλης. Επόμενος Ηρακλειδέας περιμένει να μιλήσει για βόλεϊ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή χρονιά. Λοιπόν, εγώ επειδή δεν είμαι Ηρακλειδέας, ήθελα μόνο να. Κλείστον. Πω, τι είναι αυτός, ρε. Κλείστον. Ε, δεν βγαίνουνε, ρε φίλε. Ναι. Μιλάμε ελληνικά. Όποιος παίρνει θα λέει. Και ο άνθρωπος θα πήγε τα ρούβλια. Αυτό πονάει. Είμαι Ηρακλής και θα μιλήσω σήμερα για βόλεϊ. Μετά τις 11 ανοίγουμε γραμμές για όλους. Μιλάμε απλά ελληνικά. Ωραία, ξεκινάμε σήμερα. Απλά λίγο. Μην είμαστε πόντι, έτσι. Μην είμαστε πόντι, είπαμε. 2-31-0, 2-87 και 3 οκτάρια. Μόνο για Ηρακλειδείς. Τώρα αυτό το μισάωρο που θέλουν να μιλήσουν για βόλεϊ. Οπότε, Δημήτρη, πάμε σε break. Τι λες? Μια που ήρθε εδώ πέρα και η βοήθεια, η αρρωγή. Όχι, θα μιλήσουμε για βόλεϊ. Για τους υπολογιστές. Πού πήγε η Μίκρα. Αν βλέπει κανείς τη Μίκρα δίπλα στη γειτονιά, θα μας πει πού είναι η Μίκρα. Το είπε αυτό μας γιουκείς. Και άλλα είπε. Να βγει ο Νίκος ο Μοσχοβίτς να μας πει τι άλλο έλεγε. Α, θαύμα. Εδώ. Όχι θαύμα, αγόρι μου, έχω τον Πεκταρά. Εδώ, έχω εδώ. Πεκταρά. Αυτή είναι η βάση. Εδώ δεν κάνουμε τίποτα. Και εδώ αν μπορείς. Κάνε εδώ πέρα. Κάνε πάμε πέρα. Σε ένα πρώτο διάλειμμα. Κάνε εδώ. Και γι' αυτό θα διαπολογιστές εδώ πέρα μέσα μόνο εγώ να ασχολούμαι. Κανείς άλλος. Όλοι είστε. Δώσε άλλη μισή ώρα να βγει Ηρακλειδέας. Δεν βγαίνει σου λέω. Λοιπόν, μέχρι τις 11, προσέξτε λίγο. Και ψάχνουμε τη Μίκρα. Θα το πει αυτό, θα το πει ο Δημήτρης. Θα το πει ο Δημήτρης. Ανοίγουμε γραμμές ανοιχτές μόνο για Ηρακλειδείς, μόνο για βόλεϊ. Μέχρι τις 11. Κανείς άλλος. Ναι, ναι. Δηλαδή, όχι να βγει Παοκτσής να μιλήσει για βόλεϊ. Στη σειρά μπείτε. Μόνο Ηρακλειδείς, μόνο για βόλεϊ. Ένα-ένα όμως, μην παίρνετε όλοι μαζί. 2-31-0, 2-4-3 οκτάρια. Άρα τώρα δίνουμε για Παοκ εισιτήρια. Τώρα δίνουμε. Ναι. Έχουμε κανονικά τα μηνύματά μας. FM γράφεται και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Ήρθε το πρώτο προειδοποιητικό απειλητικό. Ζητώ δικηγόρο. Βγήκα στον αέρα πρώτα σαν οπαδός στον Indiana Pacers και δεν βρέθηκε Ηρακλειδέας βολεϊκός. Με τραμπουκίσατε. Σας αγαπώ. Μάριε, Μάριε Πατερούλη, είσαι Θεός. Να είσαι καλά, το ξέρω. Συνέχισε να με ημνήσει του βου. Σε λατρεύουμε. Λοιπόν, πόσα εισιτήρια δίνει ο Παύλο Βαδιακός? Θα σου πω σε λίγο. Α, ακόμη δεν ξέρω. Εντάξει, οκ. Ωραία, να ξέρουμε αν είναι. Νομίζω ότι δεν είναι για το Παύλο. Δεν είναι το Πάουκ Τρίκαλα στο κύπελο. Α, δίνουμε για Πάουκ Τρίκαλα. Είναι οι μέρες είναι. Επίσης δεν δίνουμε για κάτι. Έχει καλό Πάουκ Ολυμπιακός μπάσκετ. Πάουκ Ολυμπιακός μπάσκετ έχει, ναι. Κυριακή, ματσάρα αυτό. Ματσάρα. Ματσάρα. Περιμένει ο άνθρωπος στη γραμμή. Ναι, πάμε, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ναι. Ναι. Τι ομάδα είσαι, τι ομάδα είσαι. Άστο, κλείστον, κλείστον, άντε. Μιλάμε τώρα για. Μιλάμε για. Μακκρέτιν, κανονικά. Δεν είναι. Ναι, αυτό, ναι. Εντάξει. Όποιο θέλει να μιλήσει Ηρακλειδέας μόνο για βόλεϊ, καλεί και μιλάει. Αλλά για το βόλεϊ. Μόνο για το. Είμαι Ηρακλειδέας, θα το καταλάβουμε αν είναι ή όχι, έτσι. Όχι να είναι αοσπάρτης και να πει Ηρακλειδέας, θα το καταλάβουμε. Οκ. Okay. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Η επικοινωνία στη Μεσική έχει αποκατασταθεί εδώ και περίπου 10-12 λεπτά χάρι στην έγκαιρη επέμβαση αυτός των είναι, ανθρώπων τη ARX. Αυτό που πήρε είναι. Α, πάμε, καλημέρα. Τι είμαι, Ηρακλειδέας. Καλημέρα, καλή ναι, χρονιά. Ναι. Καλημέρα, φίλε, καλή χρονιά. Τι Ηρακλειδέας, υπάρχουν ακόμα αυτοί οι άνθρωποι. Ωραία, κλείστον. Κάτσε ρε, να πει μια καλή παπί. Όχι, μετά τις 11 όλοι οι άλλοι. Το κάνουμε έτσι, ας γίνεται. Να κάνουμε εντάξει, ρε παιδιά, να δούμε μετά, εντάξει. Εντάξει, το κάνουμε έτσι. Μα δεν θα μιλήσει κανείς. Ας μη, μετά τις 11. Όλους. Ωραία, μετά τις 11. Όλοι, θα βγουν μετά όλοι. Είπαμε κάτι, εδώ θέλω να δω, υπάρχει λόγος. Δεν βγαίνουν, δεν υπάρχουν. Ναι, δεν βρε, υπάρχει λόγος. Αλλιώς δεν μην καλούν οι άλλοι, αυτό λέω. Να μην... Ούτε να καλέσει η Ηρακλειδέας και να πει γεια σου, θυμάσαι τότε που ο Γαλατίδης ή πώς βλέπεις το μάτς την Κυριακή με τον Αγροτικό Αστέρα. Παίζει την Κυριακή ο Ηρακλής στον Εύωσμο, θα γίνει χαμός. Έτσι. 2000 τι θα πάρουν. Ποιο? Ο Ηρακλειδής. Τι έχει την Κυριακή ρεση, 3 η ώρα. Αγροτικός Αστέρας Ηρακλής, Άρης Απόλλων Πόντου. Ναι. Ο Άρης πάει για τιμωρία, ε. Γιατί? Συγγνώμη, ο άλλος και σήμερα δεν ήρθε. Είχε κάτι έκτακτο. Κάτι έκτακτο. Κι εγώ. Α, sorry. Όχι, να πάει καλά, sorry. Ναι. Το έχει ψάξει σίγουρα. Γιατί δεν τι το... σίγουρα, δεν το με ενημέρωσε ο άνθρωπος. Εντάξει, ωραία. Δεν το γιατί, ναι. Έχει εμπιστοσύνη, δηλαδή. Βεβαίως. Εντάξει, okay, ωραία. Ωραία. Ναι, μακάρι να πάω καλά. Τι θέλω. Άλλο έχει την Κυριακή. Έχει και πάω κλειδιάκος μπάσκετ. Και πάω και Ολυμπιακό. Αυτό εδώ. Ο Ηρακλής σε ποιο γήπεδο αγωνίζεται? Στο Εύωσμο θα γίνει το μάτς. Είσαι σίγουρος? Πού θα γίνει το μάτς? Στον Εύωσμο. Είσαι σίγουρος? Στο Πέταλο θα είναι γεμάτο όλο. Ναι, ναι. Έβγαλε εισιτήρια ο ειδήξης του Αγροτικού Αστέρα. Κανονικά τα δίνει στους Ηρακλείς. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Ναι. Ναι. Γιατί πού να γίνει, δεν κατάλαβα.
Λες να ξέρω τόσο λάθος. Στην Κατερίνη, πού, στου Πιερικού, στο ΔΑΚ Κατερίνη. Η υπονομή, καμία σχέση. Όχι. Όχι. Ναι. Καμία σχέση, όχι. Όχι. Για δες. Ναι, καλημέρα. Στην Καβάλα ο Ξόμπλιος. Πρώην Καλυθέα. Αυτό δεν είναι το παιδί, ο επιθετικός, ο νεαρός. Ναι. Ναι, καλημέρα. Είμαι άπορος και έστω. Κλείστον. Μιλάμε για Μακκρέτιν, κανονικά. Ρε, τι πάθαμε, ρε, εσύ. Περίπου 1000 εισιτήρια θα παραχωρηθούν στην πράτη του Ηρακλή για την αναμέτρηση του Μεταγωγικού Αστέρα. Είναι σύρφια τα μέτρα τάξη, δεν υπήρχε καμία εμπλοκή. Αυτά και τα λοιπά, ναι. Εντάξει, τι είπες, Μαρίνα, συγγνώμη, Ελένη. Έλα, μάτια μου, μέσα, μην φοβάσαι. Δεν δαγκώνω, θα σου χυμίξω. Έχω ξαναδεί αντίγραφα τη Μαρίνα Τσάλι. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έμπα μέσα, έμπα μέσα. Δεν μπορώ να πω αυτό που έλεγα. Καταρχήν φοράς ξεσχισμένη μπλούζα. Είναι μόδα. Είναι μόδα αυτό εδώ. Το δεν είναι μόδα. Γεμάτο τρύπε. Σωτήρι, έχω κάτι μπλουζάκια, τα έχει κάνει ο σκόρο ρημαδιού. Θα έρχομαι από αύριο, έτσι. Από ποντικό είναι αυτό και από σκόρο. Καλή καινούργια είναι, μόδα είναι. Γιατί δεν έχει εδώ πέρα μπροστά τρύπε. Δεν γίνεται. Ωραία, για πε τώρα αντίγραφο τη κακιά και τίποτα. Ναι. Τι μου λε, τι μου κάνει εδώ. Εδώ στο μικρόφωνο, ρε, να ακούει ο κόσμο. Έχω εγώ σχέση με αυτήν. Πάει να κάνει μωρέ χρώμα, μαλλιά εδώ, αυτά τέτοια, άντε. Τραγική είναι. Τραγική είναι, άντε τώρα. Από τότε που με ξέρει ξαναβιά. Άντε, αντιγράφει τώρα και ίδια βαφή και οι ρίζε εδώ πέρα, ίδιο, έλα. Εντάξει. Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία, δεν είναι. Δεν γνωρίζω. Την κυρία που δεν θα έχει ο ΠΑΟΚ ποτέ. Τέτοια κυρία. Γιατί έχει το κακέκ, το αντίγραφο, το κακέκ. Α, την μεταφράστρια. Α, ναι. Μαρίνα Τσάλι, ποτέ ο ΠΑΟΚ. Ποτέ. Συγκρίνεις Αρκάδη με Τσάλι. Δεν τη βλέπει η Αρκάδη αυτή. Λοιπόν, Αρκάδη με Τσάλι τώρα, κόντρα. FM κενό, μήνυμα. Από, ναι, ναι, ναι. Αρκάδη στο μικρό, θύμισέ μου. Αγγελική. Αγγελική. Δεν τη βλέπει. Ναι. Αγγελική Αρκάδη εναντίον Μαρίνα Τσάλι τώρα ψηφίζεται. FM κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Ωραίος, ο Σωτήρης μας στείλει θέμα για μία ακόμη φορά. Μία ακόμη φορά έχει καιρό να το κάνει. Έχει καιρό να το κάνει να μας στείλει θέμα κόντρα, κάτι κωδικοποιημένο. Αγγελική Αρκάδη εναντίον Μαρίνας Τσάλι. Ποια Τσάλι είναι. Τώρα κάνετε πλακά. Μιλάμε γιατί? Για ότι είναι βλάκες τώρα άνθρωποι. Κάνετε πλακά. Γιατί. Τι, ό,τι, τι. Καταρχάς είναι 60 χρονών. 60 είσαι εσύ. Καλά, είπε ο Σωτήρης, την Αρκάδη στα ντουζένια της, έτσι. Με Μαρίνα Τσάλι, τώρα. Εδώ είναι τουλάχιστον 45 ετών. Τι λες βρε. Η Μαρίνα πώς είναι τώρα. Η γυναικεία κακία αυτή. Ναι, η Τσάλι είναι τώρα. Η Τσάλι τώρα είναι 40, 43 κάπου εκεί η κοπέλα. Όχι. Είχε υποσχεθεί στον πατέρα της πάντα να την έχει μαζί του. Μπουντού, ειλικρινά αρχίζω και σε συχαίνομαι. Το μυαλό σου δηλαδή είναι ειλικρινά. Σε γνώρισα ένα αθώο, αγνό κοριτσάκι στα VIP, στα δημοσιογραφικά του Καφτατζογλίου. Και έχεις γίνει δίπλα μου ό,τι πιο διαστροφικό κυκλοφορεί στο χώρο μας. Κανονικά. Παιδιά, η Ελένη σήμερα φοράει ένα κόκκινο t-shirt Coca-Cola, κατά κόκκινο. Μισό λεπτάκι λίγο. Είναι στην ΑΕΚ ακόμη, έτσι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Okay. Ναι. Το οποίο είναι γεμάτο τρύπες. Γεμάτο τρύπες και είναι, λέει, μόδα αυτό. Όχι, είναι πολύ καλά διατηρημένη για την ηλικία της. Ποια ηλικία της, μωρέ, τι έχει ηλικία της. Φαγώθηκες. Λεφτά, μπαμπά. Εδώ στον αέρα. Εδώ στον αέρα συμβαίνουν όλα. Για την ηλικία της είναι πολύ καλά διατηρημένη. Πες, εσύ που το έχεις, ναι, με τις ηλικίες. Ωραία, ναι, οκ. Okay. Την κάνεις πιτσιρίκα για να ξέρουμε. Μιλάμε τώρα για την Αγγελική Αρκάδη, έτσι. Ναι. Την κάνω πιτσιρίκα. Πολύ ωραία γυναίκα. Ναι, να είναι γερή, ρε. Αλλά για την ηλικία της. Και να είναι καλά, μια χαρά, ναι. Μα ο Σωτήρης είπε να συγκρίνουμε στην αντίστοιχη ηλικία. Η Μαρίνα, η Τσάλη είναι πιο νέα. Ναι, ο Σωτήρης είπε να συγκρίνουμε όταν είναι στην ίδια ηλικία. Να φέρουμε εικόνα, ναι, την Αγγελική Αρκάδη. Εντάξει, δεν βλέπω φωτογραφίες σε νεότερη ηλικία. Όσοι τη θυμούνται να μας πούνε. Ναι, τη θυμάμαι εγώ, εντάξει. Τσάλι. Δεν Τσάλις. Φόλα Μαρίνα, είμαι άρρωστος. Άρρωστος. Το έχουμε καταλάβει. Από την πρώτη μέρα. Το έχουμε καταλάβει. Από την πρώτη θέλω μέρα. Να σου πω ότι εγώ πάντα ξανθιά ήμουν. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει εσύ με την Τσάλι τώρα και έχεις τώρα το χρώμα αυτό. Κάνεις το ίδιο χρώμα, ίδιο χρώμα σαπουάν. Σκουραίνει λόγω. Μου ρίχνεις εδώ πέρα τούφες τέτοια. Αυτά κάνεις αντιγράφει. Έλα τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Το καταλάβανε και άλλοι και Τρίτη το έχουν πει. Το έχουν πει και Τρίτη. Όχι Κρήτη, Τρίτη. Πώς από τους Ηρακλειδείς που δεν βγαίνουν. Στο βόλεϊ, ναι. Και τη μίκρα την οποία κάνουμε. Πάμε γραμμή, Ηρακλειδέας, νάτος. Καλημέρα.
Καλημέρα, γυναίκα Ηρακλειδού και όλη η οικογένεια. Κλαίω, το όνομά σου, το όνομά σου θέλω. Λίτσα. Λίτσα, καλή χρονιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά και στην οικογένειά σου. Είσαι και μητέρα. Λίτσα και Δημήτρης και ο σύζυγος Ηρακλής και τα δύο αγόρια. Σας αγκαλιάζω μια τεράστια αγκαλιά και στους τέσσερις. Ευχαριστούμε πολύ και σε εσάς καλή χρονιά. Ναι. Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μας από όλη την οικογένεια σε αυτά τα παιδιά που παίξανε γνήσια. Γνήσια, παλικαρίσια, κόντρα στο κατεστημένο. Και θέλω να αφιερώσει στον κόσμο τον ύμνο όπως παλιά από την αρχή χωρίς διακοπή. Όπως παλιά. Αυτό θες, το σύνθημα. Αν το βρει ο Σωτήρης θα το βάλει. Το τραγούδι που είχατε πριν, καλό. Είναι απλά χωρίς διακοπή. Δηλαδή να το ακούσει ο κόσμος, ο φίλαθλος του Ηρακλή, να το ευχαριστηθεί. Λίτσα, αν θες το λες έτσι προς Θεού, αν θέλεις, γιατί δεν είναι και το τάκτ κανονικά δεν το επιτρέπει. Ο σύζυγός σου και εσύ, αν θες μας λες τι ηλικία έχετε. Ο σύζυγος είναι 55. 55, ναι, με περνάει πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ είμαι 41. Και εσύ 41. Από ποια περιοχή μας καλείτε? Καλή χρονιά και στον κύριο Ματζιούκη. Από περιοχή Παναγίας Φανερωμένης. Έλα εσύ. Μπράβο. Λίτσα, Δημήτρη, να είστε καλά και στα παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά. Από Παναγία Φανερωμένη. Άντε, πάρτε. Πάρα, πάρα. Παναγία Φανερωμένη, εσύ βοήθεια είναι προς φυσικές μεριά από εκεί. Τα μπερδεύω μια ζωή. Παναγία Φανερωμένη. Εσύ εκεί που είσαι εσύ. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί γεννήθηκες. Ναι, είναι η περιοχή Πιάρεση. Πες μου λίγο, εκεί πιο τέτοιο. Άμα είσαι άμπαλο στην πόλη. Άμα είσαι άμπαλο. Την ακούω χρόνια. Πού είναι η Παναγία Φανερωμένη. Σωτήρη, ποια είναι η Παναγία Φανερωμένη. Πες μου, ο Δασκαλάκης με Θεσσαλονίκη. Αν βλέπει να δει, γιατί αυτό δεν είναι. Πας καλά, ρε. Τι είναι, Βούλγαρος είναι αυτό. Πας καλά. Τι είσαι στη Θεσσαλονίκη. Εσείς βγαίνετε έξω και λέτε ότι είσαι Θεσσαλονίκη. Ναι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, άμα είσαι στην Αθήνα και σε ρωτάνε, είσαι Θεσσαλονίκη. Και δεν ξέρει που είναι η Παναγία Φανερωμένη. Δεν μου λε τον τεπό που είναι, ρε μεγάλε. Σόπαρε. Πού είναι τον τεπό. Σόπαρε που θα μου πει που είναι τον τεπό. Σόπα, εγώ ρωτάω, πού είναι τον τεπό. Στην Καλαμαριά πιο πέρα, από το αεροδρόμιο. Σωτήρη, σε παρακαλώ. Πηγαίνεις να μου πεις πού είναι το ντεπό. Να πάρω ένα μήνα. Λες και μου λες κανένα στενό. Σε παρακαλώ. Σιγά. Πολύ. Σε παρακαλώ πολύ, ρε φίλε. Πού είναι η Παναγία Φανερωμένη, είπε ο άλλος. Σε παρακαλώ. Θεσσαλονικιός 58 χρόνια. Θεσσαλονικιός. Ορίστε, 58. Τόσο περίπου είσαι. Μας βάζεις ό,τι θέλεις, ρε φίλε. Κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνεις ό,τι θέλεις. Η Παναγία Φανερωμένη είναι η γειτονιά, σκέψου, πάνω από τους 12 όροφες. Α, τα μπερδεύω λίγο. Είναι εκεί ακριβώς, είναι από πίσω. Ναι, δίπλα, σύνορα Νεάπολης. Δηλαδή στη Λαγκαδά. Λαγκαδά, από πίσω. Από πάνω. Από πάνω. Όχι διαγώνια προς αριστερά που είναι ξηροκρίνη. Όχι, ρε, από πάνω σου λέω. Ευθεία πάνω. Ναι, βορράς, ο Βορράς. Ο Βορράς. Ναι. Είναι σύνορα. Είναι Δήμος Θεσσαλονίκης. Ναι. Σύνορα με Νεάπολη ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Από εκεί μας πήρε η Λίτσα με τον Δημήτρο σύζυγό της με δύο αγόρια φόλα Ηρακλειδής. Πρέπει να έχει αλλάξει πάρα πολύ η Πανηγυρωμένη από τότε που έφυγα εγώ. Ναι. Εννοείς και η οπαδική γεωγραφία. Όχι, εντάξει. Η ανθρωπογεωγραφία των, η ανθρωπογεωγραφία των οπαδών. Έτσι. Λοιπόν, okay, σου έφυγε, βγήκε ένας, βγήκε. Okay, εντάξει. Έχουμε ακόμη. Έχουμε δύο. Στην ουσία τέσσερις βγήκανε. Έχουμε ακόμη. Δύο παιδιά έχουν οι άνθρωποι. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά. Όχι, βγήκε μόνο για τα ρούβλια, ρε. Α, για τα ρούβλια. Για τα ρούβλια. Δεύτερος, ο Βασίλης, ο Ηρακλειδής. Ναι. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά μόνο για Ηρακλειδής, μόνο για βόλεϊ. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο, έτσι. Και αν κάποιο συντοπίτη μα, συμπολίτη μα, έχει βρει πουθενά τη Μίκρα. Ναι. Αν τη βλέπει πουθενά να κινείται στην Όλγα κάπου, αν έχει φύγει. Αν πώς. Έχει πάρει ο κόσμο του Ηρακλή τη Μίκρα και την έχει πάει κάπου αλλού. Ναι, ψάχνουμε το αλλού. Ναι. Πού μπορεί να έχει πάει η Μίκρα. Μήπως είναι κάπου προς την Νεάπολη. Ναι. Σύμφωνα, ναι. Σύμφωνα με Γιώργο Ματζιούκη. Ναι. Αυτό. Σωστό, ωραίο. Ο οποίο στην αντικειμενική περιγραφή που έκανε χθες για το Βόλι, δέχτηκαμε πάρα πολλά συγχαρητήρια εξάλλου, κάποια στιγμή είπε και αυτό. Ναι. Την πήραν στα χέρια και την πήραν. Ναι. Mm. Πώς ήταν εκείνος που πήρε την κάλπη στα χέρια του. Και άλλα είπε, και άλλα είπε. Ο που πήρε την κάλπη τη Νέα Δημοκρατία στα χέρια και έφυγε, ο Καλφαγιάννης, και το λέγανε Καλπογιάννη, κάπως έτσι. Κάτσε, είπε και άλλα. Για εισιτήρια ακόμη δεν είπε. Δεν είπαμε σίγουρα ή παοκτρητή, τι δίνουμε. Θα δώσουμε από 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ωραία. Κυριακή απόγευμα. Και ΠΑΟΚ Τρίκαλα κύπελο. Τι ώρα είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός? 5. 5. Χθες ο Ολυμπιακός το 3-0 ή ο Παναθηναϊκός? Στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ. Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός 3-0. Καλαμπούρι. Έχει χάσει ένα σετ, έχει χάσει στον πρώτο γύρο. Καλαμπούρι Ολυμπιακός. Παρακαλούνται οι οπαδοί του Αυτοκράτορα των πλαστών τιμολογίων να επαναφέρουν την Μίκρα στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Λέει ο 117, το διαβάζω μία ακόμη φορά. Παρακαλούνται οι οπαδοί του Αυτοκράτορα των πλαστών τιμολογίων να επαναφέρουν την Μίκρα στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ο 117 πετάει το γάντι στους οπαδούς του Ηρακλέους, οι οποίοι καλούνται να το σηκώσουν. Τιμολόγια, τι σχέση έχουν?
Δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Τι λέει, δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με την πεδοσφαίριση. Παρακαλούν οι οπαδοί του Ηρακλέου να σηκώσουν το γάντι το οποίο πέταξε με ικτρό τρόπο ο 117 ολοφάνερα οπαδός του Δικεφάλου του Βορρά. Τη συμπαράστασή μας τον Νίκο τον Μοσχοβίτη που ήταν εδώ χθες 3 ώρες. Φαντάζομαι! Το Μοσχοβίτη βάλατε. Ρε. Για να υπάρχει ισορροπία, ε! Ναι, ναι. Δεν και κάποια στιγμή του λέει ο Νίκος, Γιώργο, αυτή η έκπληξη. Άκου, Σωτήρη, άκου. Τρελάθηκε όλο, τρελάθηκε. Σου λέει η έκπληξη να κερδίσει ο Ηρακλής τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει. Πώς εξηγείται αυτή η έκπληξη? Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Ναι. Το ρώτησα τον κύριο για την έκπληξη και. Λοιπόν, είναι μία από τις τελευταίες χρονιές που έχει ο Ηρακλής εκείνη την υπερομάδα με τους Αμερικανούς. Ναι. Και παίζει ΠΑΟΚ Ηρακλής στο παλατάκι. Ναι. Όχι. Τι θα καταλάβεις. Όχι. Σοβαρά. Όχι. Εγώ άλλο. Άλλο θα σου πω εγώ. Άλλο. Είναι που το πήρε ο Ηρακλής, περίμενε. Δεν ξέρω πώς έχει ακουστεί ότι το μάτς αυτό θα είναι ντέρμπι. Ενώ δηλαδή ο Ηρακλής, η διαφορά είναι χαόδης, κάνει καλαμπούρι παντού, Ελλάδα, Ευρώπη, καλαμπούρι. Έχει ακουστεί έντονα και εγώ το διαισθάνομαι. Λέω αυτό το μάτς είναι περίεργο. Αφού δεν ασχολούσουν. Είμαι εκεί που βλέπω, που βλέπουμε ποδόσφαιρο, βλέπω μάτς Αγγλία, βλέπω Αγγλία. Έχει φύγει παοκτσί στο παιδί, πολύ βόλεϊ. Πολύ βόλεϊ. Καταπληκτικό παιδί. Καταπληκτικό παιδί. Και πτέλαμε το βόλεϊ. Χρόνια πολύ πριν γίνει μόδα το βόλεϊ. Μας χαιρετάει, φεύγει, πάει στο γήπεδο. Τον βλέπω μετά από μια μισή ώρα, μπαίνει. Άλλο τι έγινε ρε εσύ, δεν πήγες τελικά? Πάρε φίλε, πλάκα μου κάνεις, λέει. Τα λεφτά μου πίσω, λέει, ζήτησα. Τελείωσε. Λέω, τελείωσε. Λέει, ρε φίλε, 0-3, δεν κατάλαβα πότε, δηλαδή, είναι, λέει, κόσμος, ζητάει τα λεφτά πίσω. Ένα μάτς που είχε φανεί ότι ο ΠΑΟΚ θα το κάνει, θα φτύσει αίμα ο Ηρακλής. Ναι. Πραγματικά. Πρέπει να είναι η χρονιά πριν από αυτές που λέει ο Σωτήρης. Που θυμάσαι που είχε αλλαγή στο βόλι. Ναι, ρε φίλε. Τι ταλαιπωρία ήταν εκείνη. Δεν μπορούσε να κλείσει ραντεβού. Κάτσε, κλείσε ραντεβού. Κλείσε εσύ, πες να βρεθούμε. Δεν έβλεπες βόλι, μωρέ. Δεν κατάλαβες, παιδί μου, κατάλαβες, σου λέω τώρα εγώ. Ο αθλητής δεν μπορούσε. Γενικά. Και ο όποιος ήθελε να δει. Άντε, κλείσε ραντεβού. Όταν είχε αλλαγή στο βόλι. Να πει, θα πάω να δούμε, ξέρω εγώ, σινεμά. Έχει προβολή 10 η ώρα. Πήγαινε. Ή θα βρεθούμε, ξέρω, με την παρέα να πάμε, για φαγητό. Δηλαδή τότε ήταν, έπαιρνες πόντο μόνο όταν έκανες εσύ σερβίς. Ναι. Πω, ναι. Τραγωδία. Επί χρόνια αυτό. Επί χρόνια. Λοιπόν, στο Σωτήρι το έχω πει. Να σου το πω και σε εσένα για μένα. Πότε έπρεπε το βόλεϊ του ΠΑΟΚ να κλείσει. Να μην έχει βόλεϊ ο ΠΑΟΚ. Όταν έφυγε ο Μαριανάκης. Δηλαδή, Σωτήρης. Σωτήρης, Μαριανάκης. Ναι. Σωτήρης, ναι. Τον έχω τύχει σε ωραίο σκηνικό με Ζαφύρη Μελά και Πασχάλη Τερζή στο Στόρκ. Στο παλιό καλό Στόρκ. Σωτήρη, σε σένα το έχω πει. Μου το έχει πει ο ίδιος ο Κόπτης, ο Στέλιος, παράγοντας του ΠΑΟΚ. Για μένα έπρεπε να κλείσει το βόλεϊ του ΠΑΟΚ και εκεί, να το κλείσει δηλαδή η Ομοσπονδία, να πει απαγορεύεται στον ΠΑΟΚ να έχει τμήμα βόλεϊ. Τέλος. Ή ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, δεν ξέρω. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, δεν ξέρω. Παίζει ΠΑΟΚ, είναι τώρα, είμαι Ολυμπιακό, είμαι Άρη, νομίζω είμαι Ολυμπιακό. Ο Στέλιος είναι παράγοντας στον ΠΑΟΚ. Ακριβώς τώρα θες τι έφορος, δεν ξέρω τι. Καλημερίζουμε όλες τις οικογένειες των Κόπτιδων. Γιατί δεν είναι μία, είναι πόσες είναι. Συγγνώμη, αυτό τι είναι? Τίποτα, ρε, λέγε. Είναι μία απόφαση αμφισβητούμενη, την δίνει ο διαιτητής υπέρ του αντιπάλου του ΠΑΟΚ. Πηγαίνει από κάτω ο Κόπτης οριόμενος και του λέει, βρε τι δίνεις, λέει, σας παρακαλώ κύριε Κόπτη, βρε τι δίνεις, λέει, βλέπεις τι δίνεις. Λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Παίξ τον καλά τον ΠΑΟΚ. Γιατί θα σε πάρω τη σκάλα, σε λέω. Φίλε. Γιατί θα σε πάρω τη σκάλα, σε λέω. Δηλαδή. Το κλείνει το τμήμα, ρε φίλε. Το κλείνει. Δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται. Η προσβολή για το άθλημα δεν υπάρχει. Γιατί θα σε πάρω τη σκάλα, σε λέω. Μεγάλες στιγμές. Μπράβο στον Ηρακλή. Χωρίς πλάκα. Πολύ μεγάλη νίκη. Η χθεσινή. Με απουσίες. Budget. Budget. Πώς είναι, τι είναι. Έχεις το τριπλάσιο. Budget, ρε φίλε. Δεν έχει. Πολύ πιο ακριβό. Ναι, είναι τριπλάσιο. Πολλαπλάσιο πρέπει να είναι. Ναι. Πολλαπλάσιο. Ναι. Πολύ μεγάλη νίκη. Απλά. Εντάξει. Είναι για το γόητρο. Που σπάνια δεν γίνεται αυτό στο βόλεϊ, έτσι. Είναι δηλαδή, στο βόλεϊ και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ, ναι, δεν είναι. Ναι. Ναι. Γι' αυτό λέμε όταν έκπληξη. Και φαγωθήκατε. Έκπληξη και. Έκπληξη, να κάνουμε. Αφού άλλο είναι. Υψηλού επίπεδου, έστω και χωρίς διαγώνη. Με δεδομένη την. Πάλι χάσαμε τα στοιχεία. Την κατάσταση των ομάδων αυτή τη στιγμή, το στάτους των ομάδων αυτή τη στιγμή, τελείως. Ήταν έκπληξη, ας πούμε, κανονικά.
Ωραία. Να πάμε στο break. Ναι, Δημήτρη. Θυμίζουμε ότι θα δώσουμε από 5 εισιτήρια αγώνων του ΠΑΟΚ και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ την Κυριακή. Δίνουμε τώρα, ξεκινάμε τώρα, έτσι. FM κενό ΠΑΟΚ μπάσκετ. Δεν το καταλάβανε. Και 5:45:26. Και FM κενό ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο για το κύπελο. Με τα Τρίκαλα, Τετάρτη ή Τρίτη, είναι Δημήτρη. Τρίτη. Τρίτη. Θυμάσαι ώρα. Θα παίξει και ο Αζεβέδο. Την Τρίτη, αν υπογράψει. Ευκαιρία δεν είναι. Να θυμίσουμε πρώτο μάτς 1-5. 1-5 δεν είναι. 1-5. 4-5. 5. 5. Μπήκαν 5. 1-5, ρε. Άντερ το είχα παίξει και το κλειδί είναι. Το κλειδί είναι που μετράει τον γκολ του. Και λέει πώ άλλαξε. Που σου έλειξε 1-1. Που σου μετράει το 1-2. Και κάνει το 1-2. Εκείνη το κλειδί. Καθαρό. Ξεκίνημα δευτέρου μέρου. Αυτό. Εκείνη το κλειδί. Αλλιώ δεν θα κέρδιζε. Μπορεί να κέρδιζε. Α. Αλλά α το μην το μετράει εκείνο όμω. Το φάουλ. Γιατί να μην το μετρήσει. Τι τον έκανε. Επιθετικό φάουλ. Πού. Λέω εγώ. Μπα. Το είπε και ο Σωτήρης Αντωνίου, ο προπονητής τους. Το παιδί. Άμα το είπε, εντάξει. Σωτήρης τρελάθηκε. Σωτήρη το λένε. Ο Δασκαλάκης τρελάθηκε. Ο Δασκαλάκης τρελάθηκε. Το μπάσκετ τι ώρα είναι. Πέναλτι νωρίτερα στο πίσω. Το μπάσκετ ώρα είναι 5. Πέναλτι νωρίτερα στο πίσω, δεν έγινε. Περίμενε, πρώτο ημίχρονο. Πριν το 1-2. Αριστερά που μπήκε ο πίσω. Ρε παιδιά. Έγινε δεν έγινε. Ξεκίνημα δευτέρου μέρου λε. Όχι να δώσει τώρα πέναλτι εκείνο κύριε παιδιά. Γιατί να το δώσει. Επειδή είναι ΠΑΟΚ Τρικάλα γι' αυτό. Εσύ σκαλίζει, δεν τρέπει τώρα. Όχι, σε ρωτάω, ρε παιδί μου, επειδή λες ο Αντωνίου είπε. Το άλλο δεν το είπε ο Αντωνίου όμως. Συγγνώμη, εδώ ναι. Το άλλο, μια και μιλάμε για βόλεϊ. Μάλιστα. Θα ξεκινήσω να πηγαίνω Μακεδόνες Αξιού. Συγγνώμη, γυναικείο έτσι. Μακεδόνες Αξιού. Αν μας ακούει κάποιος, ας βγει να επικοινωνήσει μαζί μας. Η Κιέρα Χόλστ ψηφίστηκε MVP του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Παιδιά, βλέπω Μακεδόνες Αξιού κόλαση. Κόλαση. Αν ακούει κάποιος. Σαν σήμερα, ρε φίλε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 04 το 76. Να τα ακούσουμε. Με το που επιστρέψουμε. Πρέπει να υπάρχει. Είναι η περιγραφή της περιγραφής. Δεν είναι live. Δεν πρέπει να τα ακούσουμε όμως. Σωτήρη, ένα ή δύο γκολ φτιάχνει ο Γιάννης Γούναρης με δεξιά. Σιγά. Με ανέβασμά του. Από τον άξονα μπήκαν όλα. Ναι. Άλλο, όχι ο σκόρερ. Δεν ξεκινάνε δύο γκολ από τον Γούναρη από δεξιά. Ναι. Θυμάμαι, έχω εικόνα που ανεβαίνει ο Γούναρης. Ρε φίλε, και υπάρχουν πλάνα στο Καραϊσκάκι, το παλιό, που έχει πάρα πολλούς παοξίδες. Τι γίνεται. Ναι. Το έχεις δει αυτό. Και ο Ατήλιος στην 4 έχει κάνει κερκίδα, το ξέρεις. Στην 6 θα κάνει. Ναι. Στην 4,5. Για, ναι, να τα ακούσουμε με το που επιστρέψουμε. Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, κοίτα, δεν έχουμε. 4 Ιανουαρίου σήμερα, έτσι. 4 Ιανουαρίου του 18. 4 Ιανουαρίου του 76. Ήλιο είχε πολύ. Δεν φαίνεται να έχει κρύο. Ναι, δεν μου το καταλαβαίνω. Πώς το καταλαβαίνεις το κρύο. Από την αμφίση των θεατών. Που έχει πλάνα θεατών. Δεν φαίνονται οι θεατές. Μάλιστα. Και νόμιζα ότι είναι και πιο προχωρημένο το πρωτάθλημα. Είναι δεύτερος γύρος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εντός έδρας του Ολυμπιακού στην ιστορία του. Και η μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ εκτός έδρας του Ολυμπιακού φυσικά. Ναι. Για να ακούσουμε ρε φίλοι, για να ακούσουμε λίγο. Φουτουκίδης. Το ντέρμπι μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού Πάου. Είναι αυτό που έλεγε τα επίκαιρα τότε. Επιχούντας. Εκπλήξεις του εφετινού πρωταθλήματος. Εκπλήξεις. Κάτσε ρε μεγάλε. Μία από τις δύο ομάδες στο ποδόσφαιρο συνήθως κάποιος από τους δύο αντιπάλους κερδίζει. Ωραία τα λέει. Αλλά γιατί ο ΠΑΟΚ που κέρδισε αυτή τη φορά. Έτσι. Κέρδισε με ένα μεγάλο σκορ. 4-0. Έτσι. Και μέσα στον Πειραιά. Μάλιστα. Πώς τον έκαλυψε. Πώς το έλεγε αυτόν τον άνθρωπο. Σε κάλυψε. Από όλα αυτά τα δεκαετία του 60. Το πρώτο τέρμα, ναι. Το πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό με τον Τερζανίδη. Πώς είναι ο Γεσοτήρη, πώς είναι. Στον άξονα, παλιά μακρινή, όλα έτσι μπήκαν. Ναι. Πρέπει να έχουμε και εμείς εικόνα, ρε φίλε, δεν βάλαμε εικόνα. Pop, ποπιά, από κάτω, pop μουσική. Τραγικό λάθος, ο ΠΑΟΚ μαύρες κάλτσες και ο Ολυμπιακός κόκκινες. Δηλαδή, στο ασπρόμο δεν καταλαβαίνεις τίποτα, εφιαλτικό. Εφιαλτικό. Το δεύτερο στο 56ο λεπτό με τον Γκούδα. Πώς μπήκε ο τρυπός. Στον άξονα βάλει. Ο Λόραντ του είπε. Ο Σωτήρης ήταν στα αποδυτήρια. Έχει τις εντολές. Του είπε ο Λόραντ κάτσε εκεί. Κάτσε. Το Σωτήρη το πρώτο Τερζανίδης. Χρήστος. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Καλημέρα κύριε Γιώργο.
Το τρίτο στο 63ο λεπτό, πάλι με τον Κούδα. Πάλι με τον Κούδα. Ο Κούδας θα πανηγυρίζει τα γκολ. Άντε ρε αστείε. Άντε ρε κωμικό τραγικέ. Πρώην ομάδα του ρε φίλε. Ναι, ναι. Με τον Γκουερίνο στο 78ο λεπτό. Α, και Γκουερίνο. Φυσικά μετά το τέλος του αγώνα, εκείνοι που δεν πίστευαν στο αποτέλεσμα. Ποιος? Ήταν οι παίκτες του ΠΑΟ. Αυτοί που το είχαν δημιουργήσει. Α, μας προκαλείς κύριε. Μας προκαλείς. Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός που τα έλεγε όλα εκείνη? Έλα, έχουμε και εικόνα τώρα. Έλα. Συγγνώμη, τώρα να σας φτιάξω λιγάκι. Σωτήρη, κρατήσου, κρατήσου. Συγγνώμη, αλλά η επικαιρότητα έχει. Θόδωρος Καράγλου, ρε. Η επικαιρότητα έχει πάρα πολύ Ηρακλή. Ναι. Λοιπόν, ο καλός φίλος, φίλος των ποδοσφαιρικών, ας πούμε, όχι ότι είμαστε φίλοι προς τα παιδιά, το παιδί να είναι καλά, και καλός, πολύ καλός δημοσιογράφος, Θωμάς Καλέσης, ναι, πήρε μια συνέντευξη προ 2-3 ημερών, η οποία κυκλοφόρησε χθες, φιλοξενήθηκε χθες, στην εφημερίδα Arena Press. Μάλιστα. Πήρε συνέντευξη ο Θωμάς από τον Θόδωρο Καράγλου, τον βουλευτή. Δες κόσμο, δες κόσμο, πάω, δες. Ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι, 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 ωραίο, καλό, ναι. Πες. Ωραίο. Γκουερίνο είναι αυτός, ε. Πες, πες, πες. Από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θόδωρο Καράγλου. Μάλιστα. Γνωστός. Ηρακλειδέας. Γνωστός για τα κιανόλευκα αισθήματά του. Θα μπορούσε να πάρει τηλέφωνο στο πρώτο ημίωρο. Ναι, άρρωστος. Δεν πήρε. Δεν πήρε, μπράβο, ναι. Μας ακούει πολλά πρωινά, τον καλημερίζουμε. Βεβαίως. Ευχόμαστε καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία. Τώρα για να κάτσει και. Και βγήκε η Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, και είναι και αυτός βουλευτής. Με το καλό να βγει. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, την διάβασα τη συνέντευξη. Έχει τρελό παρελθόν ο Θόδωρος Καράγλου από πιτσιρικάς με τον Ηρακλή. Και διαβάζω. Ο Θόδωρος Καράγλου έχει δεχτεί και χτυπήματα με γκλοπ από αστυνομικό μετά το τέλος του τελικού κυπέλου με την Καστοριά το 1980. Όταν είχε πάει μετά την ήττα με 5-2 και την κακή εμφάνιση του Ηρακλή στα αποδυτήρια, έξω τα αποδυτήρια, για να διαμαρτυρηθεί με αποτέλεσμα να αποθηθούν από την αστυνομία οι οπαδοί που ήταν ανάμεσα στις οθόνες και έχει φάει γκλοπιές κανονικά. Πάμε παρακάτω. Λαϊκά δικαστήρια. Με το τελικός. Πού έγινε ο τελικός αυτός? Νέα Φιλαδέλφια. Και μετά πήγατε να. Περίμενε. Τι μέρα έγινε? Πού ξέρω. Τελικός κυπέλου Ελλάδος ποδόσφαιρο. Πες εσύ μια μέρα. Δευτέρα. Πες εσύ. Τι? Δευτέρα. Ρε φίλε, συγγνώμη, τυχαία, ναι, το είπες. Ναι. Δευτέρα. Γιατί? Άντε βρες. Ήταν μεγάλη Δευτέρα. Όχι. Για την Καστοριά ήταν μεγάλη Δευτέρα. Για την Καστοριά σίγουρα, ναι. 5-2. Σημειοφορείτης με πλάγιο. Κάναμε καλαμπούρι ημιτελικούς, ξέρεις με ποιον κάναμε καλαμπούρι? Mm-mm. Με τον ΠΑΟΚ. ναι ρε φίλε. Εκεί τελειώσατε. Και χάσαμε την Καστοριά στο τελικό, δηλαδή τα παρατάς όλα. Εντάξει. Λοιπόν, πιτσιρικάς λέει ο Θόδωρος, έχω σαλτάρει για να πάω να δω τον ημιτελικό του κυπέλου του 76 με τον Παναθηναϊκό. Από το Ζαγκλιβέρι, σάλταρα στην καρότσα ενός τρίκυκλου. Του τρίκυκλου ενός ψαρά. Και κατάφερα να φτάσω στο Καφτατζόγλιο. Παρανομία. Λούφα, σαλταίνει στην καρότσα. Εντάξει. Είναι γνωστό, λέει, το γεγονός, έχει μείνει στην ιστορία, όταν κατέβηκε από την κερκίδα των επισήμων και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, εισέβαλε στο μάτς του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Ναι. Για να πάει σφαίρα στον Λάζαρο. Καλά, αυτό το είχα δει. Ναι. Το βλέπω, ρε. Βλέπω κάποιον να μπαίνει μέσα. Εγώ είμαι στα δημοσιογραφικά. Και λέω, τι είναι αυτό, ρε εσύ? Τι κάνει αυτό που πάει? Δεν καταλαβαίνω τι είναι, ποιο είναι. Δεν είπα την ώρα του αγώνα, έτσι. Οπότε με όλα αυτά, ρε Θόδωρε, να σου κάνω μια ερώτηση. Μήπως είσαι σε λάθος παράταξη? Μήπως πρέπει να πας στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά? Σούτια, ξύλο, έκανε λέει πανό μεγάλα, τα κατακρεμούσε ο ίδιος. Δηλαδή, είσαι σίγουρα καλά στη Νέα Δημοκρατία? Μήπως πρέπει να γίνεις τιμόμενο μέλος στην αυτόνομη θύρα 10? Πάμε στους φίλους που περιμένουν 23-10-287-888. Δημήτρη, πες τα παιδιά για τον έχουμε μπάσκετ. Έχουμε συμμετοχή αρκετή για τον μπάσκετ, για τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχουμε ένα ονοματεπώνυμο, βάλτε. FM κενό, ΠΑΟΚ μπάσκετ ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Έχουμε και το ΠΑΟΚ τρίκα, αλλά το ποδόσφαιρο, για το οποίο βέβαια δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον προς το παρόν. Την Τρίτη είναι. Αλλά ναι, δίνουμε και στρίκα το ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο. Πάμε στο φίλο. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις, αν θέλεις. Κώστας ΠΑΟΚ. Α, Κώστα, εσύ, από πρώην Σοβιετική Ένωση. Καλή χρονιά να έχεις, αγόρι μου, υγεία και ευτυχία. Καλή χρονιά, υγεία να έχετε όλοι για να είστε γεροί και το χρόνο να τα ξαναλέμε. Και στους, δικούς σου και στο γιο σου, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν θα έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά με αυτά που έλεγες σήμερα, με υποτιμητικά αναφερόσουν σε πόντιους, γιατί δεν θέλουμε πόντιους σαν εσένα καταρχήν.
Συγγνώμη. Χρειαζόμαστε τέτοιους Έλληνες ποντιακής καταγωγής. Σαν εσένα δεν θέλουμε. Συγγνώμη, τι είπα εγώ για πολλού σήμερα. Πρώτον, τι λέει είπες, είπες, για να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό και μετά να μιλάς. Πες ένα πράγμα, τι είπα, τι λες, είσαι καλά. Είπες, δεν είμαστε πόντι, όχι και πόντι να είμαστε, έτσι είπες. Ποιος ρε, πού, τι ειρωνικά, λες τώρα. Ειρωνικά, ειρωνικά. Ξέρω εγώ, αυτοί που παίρνανε τηλέφωνο και δεν τους ήθελες. Φασίστα, φασίστα. Oh. Κατάλαβες λοιπόν, τώρα να λοιπόν, σε πω, να σε πω εγώ, αυτό εγώ, που έλεγα. Είπα Μακκρέτιν. Είπα Μακκρέτιν, είπα. Να πω εγώ, εσύ τα είπες, φλεαρούσες πριν με τον Θόδωρο Καράγλου μια ώρα. Η καλύτερη ομάδα βόλεϊ που έχω δει εγώ ήταν του Ηρακλή που έπαιζε ο Στάνλεϊ. Ναι. Πρώτον. Και ο Μπολ, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είστε καλή ομάδα, νικήσετε τον ΠΑΟΚ γιατί περιμένετε, δεν έχετε άλλο άθλημα να μας παίξετε, ίσως σε κανένα σκάκι. Ναι. Μαζευτήκατε εκεί, τελείωσε η χρονιά για σας, ναι. Πανηγυρίσατε, ναι. Χαρήκατε, όλα καλά, τζάμι για σας. Τζάμι, ωραία. Γιατί να βγάζεις μόνο ο παδούς του Ηρακλήτη, είσαι φασίστας. Όχι, όχι, είπα στο πρώτο μισάωρο, στο πρώτο, γραμμές ανοίγουμε 11 η ώρα. Και λέει ο Δημήτρης, και όντως είχε δίκιο, δικαιώθηκε ο Δημήτρης. Να βγουν, λέω, να βγουν όσοι θέλουν, πώς οι Ηρακλήδες κάνουν και να μιλήσουν για βόλεϊ. Μόνο για βόλεϊ. Γιατί δεν βγήκες έξω να πάρεις εσύ. Δεν υπήρχε άλλος. Ξεκινάς τη χρονιά. Πάρε το κινητό σου, βγες έξω από το στούδιο και πάρε το Δημήτρη τηλέφωνο. Ξεκινάς τη χρονιά με ειρωνία και δεν μου αρέσει. Εσύ είσαι στην ειρωνία δάσκαλος. Ξεκινάς ειρωνικά. Συγκεκριμένα εσύ είσαι στην ειρωνία δάσκαλος. Και δεν ήθελα να σε πειράξω, με αυτό θα κλείσω κιόλας. Τι κάνατε στο τελικό με την Καστοριά? Το 80? Ναι, ναι. Έχασε ο Ηρακλής. Έχασε ο Ηρακλής 5-2. Έχασε πόσο? 5-2. Δεν έχασε, φίλε, διασύρθηκε. Από την Καστοριά. Όχι ούτε καν από τον Ατρόμητο. Σαργάνη είχε η Καστοριά. Ναι, ομαδάρα είχε η Καστοριά. Τότε. Μοιάζει, ξύπνα, ομαδάρα είχε. Ρε Καστοριά λέμε. Ομαδάρα είχε η Καστοριά. Ξύπνα. Έχω πάει στην Τούμπα με Καστοριά. Τσιρόνι είχε. Τσιρόνι και Παράσχο είχε. Ξύπνα. Ναι, ναι, ναι. Τσιρόνι και Παράσχο είχε. Εγώ έχω πάει σε ένα μάτς πάω Καστοριά και έφαγε 7. 6. Και Παπαβασιλείου είχε. 7 ήτανε. Με τον Φραντζέσκο τότε 7 ήτανε. Δεν πειράζει. Στον ημιτελικό έκανε καλαμπούρι με σένα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Του αρκεί αυτό. Του αρκεί αυτό. Τι πήρε. Συμμετοχή στο τελικό. Συμμετοχή στο τελικό. Α, ορίστε. Μπράβο, γιατί εγώ όταν πάω σε τελικούς. Τα σηκώνεις όλα. Το σηκώνω κιόλας, φίλε. Ναι. Μου το είπε και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ μου το είπε. Το 83 μου το είπε και η ΑΕΚ. 3 χρόνια τουλάχιστον μόνο από τον Παναθηναϊκό έχω χάσει. Ναι. Έγινε καλημέρα. Έγινε καλημέρα. Να είσαι καλά, πάμε επόμενος. Καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά επίσης, αγόρι μου. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις αν θέλεις. Είμαι Γιάννης Ελβετία Ολυμπιακό. Θα ξαναμιλήσει. Α, Γιάννης από Ελβετία που ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, ε! Ο παδός του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Που εμπλέκεσαι σαν ως manager, ως... Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή δουλεύω σε ένα τμήμα, σε μια ομάδα, σε ένα τμήμα scouting. Εδώ ήσουν και εσύ, ξαναμιλήσαμε. Προσεχώς θα κάνω μια ανάλυση. Ναι, ναι, ναι. Μάρια, να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, συγγνώμη που παίρνω, δεν άκουσα αυτό που είπατε για τον Ηρακλή και το βόλεϊ. Τώρα το άκουσα και συγγνώμη που πήρα. Νίξε ο Ηρακλής τον ΠΑΟΚ στο βόλεϊ χθες 3-2. Ναι, 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 όχι, λέω γιατί είπατε το πρώτο μισάωρο να πάρουν μόνο Ηρακλειδή. Είπα, ναι, κάναμε ρε παιδιά, τώρα μην εξηγούμε και το χαβάλι που κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Να πάρουν μόνο Ηρακλειδή, μόνο να μιλήσουν μόνο για βόλεϊ, όχι ποδόσφαιρο, όχι μπάσκετ, αυτό. Συγγνώμη, εγώ θα πω κάτι άλλο. Πες, να σε ρωτήσω κάτι. Ήσουν στην πρώτη εκπομπή του Ραπτό στη Δίκη, τώρα πρώτη του μηνό. Δίκη δεν έχω πατήσει ούτε μία φορά, το θεωρώ τραγικό. Α. Ναι. Το θεωρείς τραγικό. Γιατί σε αυτή τη Δίκη, λοιπόν, να ξέρεις ότι αλλάξαν τα δεδομένα και από το ποδόσφαιρο πήγαμε ξαφνικά στις εκλογές. Με κατηγορούμενο τι ήταν, ποιος κατηγορούταν, τι ήταν. Κανείς δεν κατηγορούταν, ήταν σφυγομέτρηση, λέει, των εκλογών. Τώρα ποιων εκλογών που εκλογές έχουμε το 2019, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Μπράβο. Έτσι λέει ο Τσίπρας. Ναι. Όχι, έτσι λέει η κοινή λογική, νομίζω, γιατί δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Ποτέ δεν γίνανε στην τετραετία εκλογές. Πάντα γίνονταν νωρίτερα. Ναι. Οπότε, δηλαδή, πιστεύετε δηλαδή, ότι αυτό θα Όχι. γίνει και τώρα. Συνήθως έτσι γίνεται, ναι. Α. Συνήθως. Άρα λοιπόν ο Ραπτόπουλος πολύ καλά έκανε και έκανε μια σφυγμομέτρηση των εκλογών. Το για το λέμε. Και γενικά, από ό,τι άκουσα, λίγο υποστήριζε ΣΥΡΙΖΑ. Το έπαιξε λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι να είναι το παίζε τώρα και καλά για να καλυφθεί, γιατί εχθές που μιλήσαμε, θέλει να πιστέψουμε, δηλαδή τώρα εμείς που ψιλοκαταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, ότι αυτό δεν ήταν στημένο, ότι δεν ήταν, ότι ξαφνικά δηλαδή όλη η πόλη σας, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής πηγαίνουν για πρωτάθλημα και τρεις ομάδες, σωστά. Έχουμε μεταγραφική περίοδο. Δεν ενδιαφέρει κανέναν δηλαδή από εσάς, ειδικά από τον ΠΑΟΚ ας πούμε, που είναι η μεγάλη ομάδα της πόλης τώρα. Και έτοιμη να πάρει το πρωτάθλημα, φαβορεί για μένα.
Δεν ενδιαφέρει κανένα τι μεταγραφέ έκανε ο ΠΑΟΚ, τι θα κάνει τέτοιο. Και ενδιαφέρει για τα πολιτικά. Κάτσε ρε φίλε, μας πήρες εδώ να μας πεις ποιο ήταν το αντικείμενο του περιεχομένου μιας άλλης εκπομπής και να κατηγορείς την άλλη εκπομπή. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πες μας αυτό το ωραίο που είπες. Ποιος είναι φαβορί για το πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ φυσικά είναι φαβορί για το πρωτάθλημα. Γιατί? Γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως βλέπουμε, έχει ένα πρόεδρο και μια διοίκηση η οποία είναι οργανωμένη. Πράγμα που δεν συμβαίνει στους υπόλοιπους, αν εξαιρέσουμε την ΑΕΚ λίγο. Ο Ολυμπιακός θα έχει χάσει ο πρόεδρος Ολυμπιακού. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, βέβαια. Ναι, ναι. Ο πρόεδρος θα έχει χάσει τελείως, να ξέρετε. Ο Μαρινάκης. Με αφορμή αυτό το τελευταίο με το Λεμονί, ναι, ναι, ναι. Πολύ παράξενο αυτό. Αυτό με το Λεμονί ήταν μια τραγωδία, θα τη χαρακτηρίζει εγώ, όλο αυτό που συνέβη. Πολύ παράξενο. Μια σοβαρή διοίκηση. Μια σοβαρή διοίκηση. Έπρεπε το πρώτο δευτερόλεπτο που βγήκε δημοσίευμα για αυτόν τον προπονητή, τον Ισπανό, να έπρεπε να βγει να το διαψεύσει. Βέβαια. Δεν μπορεί να ξεφτιλίζει άλλο αυτό τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ αν είναι καλός προπονητής ή όχι ο Λεμονής. Αλλά δίκιο. Να σας πω και κάτι, ρε παιδιά, μεταξύ μας. Είναι και επιτυχημένος, εάν, λοιπόν, εάν λοιπόν, θα σου πω μόνο αυτό, εάν λοιπόν ένας ξένος προπονητής ερχόταν στον Ολυμπιακό και τον έπαιρνε όπως τον πήρε φέτος, ένα ναυάγιο τελείως. Ναι, ναι, ναι. Μείον 6 βαθμούς από την κορυφή. Έχεις δίκιο. Με πρόσεξε το πιο σημαντικό για μένα. Με 100% για μένα σίγουρος ότι θα ξεφτυλιστεί στην Ευρώπη. Με την ομάδα, ναι, που ναι, είχε, ναι, στο Ολυμπιακό. Και τον όμιλο το δύσκολο. Δεν ξεφτυλίστηκε ποτέ. Δεν ξεφτυλίστηκε ποτέ. Σωστό, και έφτασε τα Χριστούγεννα να είναι συν έναν. Βέβαια. Άρα λοιπόν, αν ήταν ξένος ο προπονητής και δεν λεγόταν Λεμονής, ναι, αυτή τη στιγμή θα του είχαμε κάνει διαιτές συμβόλαιο. Ναι, ναι, ή όχι, ναι, ναι, βέβαια. Άμα λεγόταν Λεμόνοφ. Έχεις, ναι, δίκιο. Άμα λεγόταν Λεμόνοφ. Ναι. Έτσι, Γιάννη. Αν λεγόταν Λεμόνοφ, που λες εσύ, ναι, σίγουρα θα είχε αυτή τη στιγμή ένα διαιτές συμβόλαιο. Και όλες οι εφημερίδες, φιλοολυμπιακές βέβαια, αν και ο πρόεδρος έχει αγοράσει ό,τι εφημερίδα κυκλοφορεί τώρα, βέβαια. Φυσικά θα γινόταν ένας μεγάλος πανικός του τι προπονητάρα είναι αυτή που κατάφερε και στην Ευρώπη να μην διαφημιστεί και να έχει την ομάδα πρώτη. Έτσι. Ξαφνικά τώρα αμφισβητεί το Λεμονής για ποιο λόγο δεν κατάφερε. Να είσαι καλά, φίλε. Γιάννη, επειδή περιμένει και από κινητό και άλλος φίλος, να είσαι καλά. Καλημέρα, φιλιά στην Ελβετία και σε όλους ομογενείς εκεί για πέρα. Να μιλήσει έτσι ο Ολυμπιακός μόνο από την Ελβετία μπορεί να το κάνει. Εντός είναι λίγο δύσκολο. Καλημέρα σας. Ωραίος ο Γιάννης. Πολύ ωραία παρουσία. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά. Ναι. Έχουν 150.000 εκπομπές, πρέπει να βγαίνουν και εδώ πέρα. Σε παρακαλώ, όποιος θέλει βγαίνει. Όταν το λες αυτό, πες μου μια εκπομπή που έχουνε. Πες μου μια. Ποια εκπομπή έχουνε. Για πες μου. Πες υπάρχει μου περίπτωση να βγει Παοξής να μιλήσεις σε ράδια, σε Αθηνές και να... Όταν φυσικά, το λες αυτό, φυσικά, μάτι φυσικά, Παναγία με συγχύζεις, ξεκίνημα της χρονιάς. Σε αγαπώ, σε εκτιμώ. Έχω ακούσει στην Αθήνα να βγαίνουν σερί, σερί. Το είπανε τρία άτομα που... Όχι, εγώ το άκουσα. Δεν έχεις δίκιο. Εγώ, τρεις παοξίδες σερί. Ο Γεωργίου προχθές μιλούσε με μία ώρα για ΠΑΟΚ. Ο Γεωργίου, μία ώρα για ΠΑΟΚ. Δεν έχεις δίκιο, έλα. Πες για ΠΑΟΚ, πες. Τι να πω, ρε Δημήτρη. Συγγνώμη, αυτό είναι η τάση απαξίωσης του Αζεβέδο και υπερ... Πώς να το πω, δηλαδή. Και υπερθεματισμού του ενός παίκτη που ήταν αναπληρωματικός στη Λεγανιές και ενός άλλου που ήταν ανενεργός και είναι 34 χρονών. Ποιος είναι από τη Λυκανιές? Το Μωράν, λέει. Ο Μωράν. Τον Ρόνι Μωράν. Είναι συνδυσμένο το φαινόμενο, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν μπορεί, ρε, να σου πω κάτι, να το κάνουν αυτοί. Γιατί το κάνουν και εμείς, ρε φίλε. Μεταγραφή ρίσκου ο Αζεβέδο. Το ένα ο Αζεβέδο. Ο Αζεβέδο, φίλε, φέτος είναι μια χαρά. Ναι, δεν είναι μια χαρά, δεν έχει πολλά παιχνίδια, αλλά δεν είναι τραυματίας. Δεν έχει πολλά παιχνίδια. Άμα ήταν full παιχνίδια θα τον έπαιρνε στον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι. Ναι, αλλά μπορούμε να μην υποβιβάζουμε τις μεταγραφές που κάνει ο ΠΑΟΚ και να μην κάνουμε σαν αντιναμικό. Αυτοί είμαστε, τώρα... αυτοί είμαστε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Αυτοί είμαστε. Εντάξει. Άρα δεν είναι κάποιο... το λέω προσωπικά για σένα. Ναι, και εγώ τι το λέω για μένα. Άρα είναι κάποιο ρίσκο, έχει και εσύ. Αυτό είναι... Όχι, αλλά αυτό είναι το κλίμα. Σιγά-σιγά-σιγά θα αλλάξει. Άρα, εσύ, μόνο σου με αυτό αν που είπες... πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα αλλάξουν σιγά-σιγά όλα αυτά τα οποία περιγράφεις. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή, σε ένα μας έφευγε το βασικό δεκάρι και σε έπαιρνε το Μασούτ, τι θα έκανε? Τι θα γίνονται στην Τούμπα απ' έξω? Δηλαδή ποιο, να φεύγε ποιος, να καταλάβω. Ότι, ο Μάνταλος τραυματίστηκε, δεν έφυγε. Ναι. Και έφερε το Μασούτ με 80.000. Ναι. Ναι. Τι θα έκανες? Δεν είναι και αμελητά από σε το Μασούτ. Εντάξει, είναι ένας φαντεζή ποδοσφαιριστής. Τι θα λέγατε? Και με πολλά άλλα θα γίνονταν χαμός. Αφού είναι τραυματίας όμως. Και ο διπλανός θα βγαίνει ένα νίτσα με τα στεράκια, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Εκεί γιατί δεν κινείται, φίλο? Γιατί ρε, εσύ ο Μάνταλος, σου είπε ο Δημήτρης, ρε, εσύ ο Μάνταλος τραυματίστηκε. Τι να έπαιρνε, τον De Bruyne, ας πούμε. Έχει, μπορεί να πάρει άλλον. Ποιος να έρθει τώρα στην Ελλάδα, Ιανουάριο, παίκτης. Δεν έρχεται στην Ελλάδα, ναι, κανένας δεν έρχεται. Δεν έρχεται κανένας στην Ελλάδα, αλλά άμα πάνε στην έξω, Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό είναι υπερπαίκτες, αλλά άμα έρθουν στον Πάκο είναι ρουσακάτιδες και προβληματικοί. Αυτό εγώ καυτηριάζω. Ναι, το κατάλαβα.
Απ' την άλλη, δική σου η φράση. Αυτό βέβαια λέγεται και γράφεται, γιατί ξέρουν όλοι αυτοί που το λένε και το γράφουν ότι θα βρουν και ανταπόκριση. Έτσι. Ναι, ρε Δημήτρη. Ότι πουλάει αυτό. Εσύ ουσιαστικά πουλάτε ειδήσεις και πάνω κάτω ξέρετε γιατί πουλάει. Καταλαβαίνεις τη λέξη πουλάω, σε εισαγωγικά. Θέλω να σου πω. Ξέρεις τι είδηση. Η καχυποψία, η συνωμοσιολογία, ο αρνητισμός, όλα αυτά πουλάνε εδώ πέρα πολύ. Και υπάρχουν και αρκετοί που κάνουν καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό το ξέρεις. Καλά είναι ικανός να φέρει τον Ρονάλντο και να βγαίνει και να λένε ο τελειωμένος 31χρονος που φεύγει σαν κυνηγημένος από τη Ρεάλ τώρα. Έγινε, καλημέρα. Να καλά. FM κενό ΠΑΟΚ Μπάσκετ. Ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός την Κυριακή το απόγευμα. Απλά Δημήτρη, πες λίγο ότι δύο φίλοι 095 και 010 στείλτε ονοματεπώνυμο, παιδιά. 095 και 010 έχει βγει ΠΑΟΚ Μπάσκετ και στους δύο. Ο ένας με αγγλικά, ο άλλος με ελληνικά σύμβολα. Στείλτε ονοματεπώνυμο, έτσι. Κρίμα είναι. Μάλιστα. Τι λέει εδώ, 494. Ο 494 λέει. Μάλιστα. Ο Ατήλιο Κερκίδα στην 6. Ο Υποβρύχιος Κερκίδα στην 4. Ο Σοκολατένιος Κερκίδα στην 4α και ο Αγάθωνας πρόεδρος του Συνδέσμου ΟΣΠ Θεσσαλονίκης. Γελάνε και οι πέτρες. Καρντασάκο μου, ξέρω εγώ να ούμε. Λέει ο Γιάννης, ο Γιουγουλνέβερ, εγώ καλό, ο παδός του ΠΑΟΚ και της έξω από εδώ στην Αγγλία. Γιάννη, σε λατρεύω, καλή χρονιά. Πού είσαι, ρε σκύλο. Πες το όνομα, ρε. Ποιες έξω από αυτό είναι. Γιάννης. Γιάννης, είπα Γιουγουλνέβερ. Της ομάδας. Του ΠΑΟΚ, δεν είπα. Και της. Έξω από εδώ στην Αγγλία. Αυτό είναι. Τη έξω από εδώ στην Αγγλία. Γιάννη, σε λατρεύω. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να συνέλθουμε από αυτά που ακούσαμε από τον φίλο τον Ολυμπιακό, ο οποίος βέβαια έφυγε από τη χώρα, πήγε μακριά προς την Ελβετία και πήρε τηλέφωνο να πει ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο οργανωμένη σε θέματα ποδοσφαιρικά, ας το πούμε. Και η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν λειτουργεί καλά, τα έχει χάσει ο Μαρινάκης και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Αφού το ακούσαμε και αυτό, που δεν θα το πει ποτέ ΠΑΟΞΙΣ, έτσι ως απάντηση και στο επόμενο τηλεφώνημα, ο Σάββας Οδωρίδης, όχι δεν το πει ο Σάββας Οδωρίδης, αυτό, αλλά το είπε ένας φίλος του Ολυμπιακού, αντικειμενικός, από την Ελβετία, και να το εμπεδώσουμε λίγο θέλουμε. Θέλουμε λίγη ώρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα σας. Τι δίνουμε, πες ρε, τι δίνουμε, εισιτήρια. Δίνουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ. FM κενό ΠΑΟΚ μπάσκετ, όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Θα τα κληρώσουμε σε λίγο. Και ΠΑΟΚ Τρίκαλα δίνουμε 5 για την Τρίτη, κύπελο ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Γιάννη έχει στείλει μήνυμα αραβούργημα. You never alone, κανονικά. Χάρη και Μέγκανε, ωραίο ζευγάρι. Μ' αρέσει η Μέγκαν. Κόσμο στη γραμμή είναι. Καλημέρα σας. Κόσμος... Ναι, καλημέρα. Να λέτε όνομα και ομάδα, πάμε. Καλή σας μέρα. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα από εδώ τη ΣΑΕΚ από την περήφανη Πιερία. Την ΑΕΚ τη βγάζει από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ο φίλος Ολυμπιακός. Εγώ όχι. Ολυμπιακός, ο Γιάννης από την Ελβετία το έκανε. Εγώ όχι. Ναι, ο Γιάννης από την Ελβετία. Εγώ δεν βγάζω κανένα. Εγώ ξέρεις ότι είμαι, είσαι η δεύτερη επιλογή μου, το ξέρεις. Ναι. Εγώ θέλω να πω ότι και η ΑΕΚ ενισχύθηκε, ναι, και θα ενισχυθεί και με έναν ακόμα επιθετικό. Ναι. Μίλησες με τον Μελισανίδη, με τον Λιμπερόπουλο? Όχι, ξέρω ποιος πήρε. Ναι. Πήρε έναν από τη Λεγκανιές που, ναι, παίζει στην πρώτη κατηγορία, έχει 14 παιχνίδια. Ναι. Πήρε τον Μασούτ που το γνωρίζουμε. Σου αρέσει ο Μασούτ? Πώς? Σου αρέσει? Ναι, ναι, μ' αρέσει. Απλά θέμα με το χαρακτήρα. Τώρα και για το Λιβάγια λέγαν για χαρακτήρα. Αλλά ο Μελισανίδης έχει την ανάλογη συνταγή για τους απίθαρχους. Η οποία Μασούτ, ποια ο είναι? Μασούτ δεν θεωρείς ότι παίζει πολύ για την κερκίδα, για το θέαμα, για την τρίπλα, για τον εαυτό του? Δεν είναι λίγο επικίνδυνος στον Πανιόνιο? Εδώ είναι, μπορεί να τα έκανε στον Πανιόνιο, ναι. Εδώ είναι υποχρεωμένος να πειθαρχήσει, ναι. Αν δεν πειθαρχήσει, υπάρχει μετά ο πειθαναγκασμός, ναι. Ο Μελισανίδης έχει τον τρόπο, ναι. Ποιος είναι ο τρόπος του Μελισανίδη, κύριε Κώστα, μπορούμε να μάθουμε? Ποιος είναι ο τρόπος του Μελισανίδη να κάνει τους ποδοσφαιριστές να πειθαρχούν, να μην κάνουν αλητίες? Ο νοόν νοήτο. Ο νοόν νοήτο. Λοιπόν, τώρα θέλω να ρωτήσω τον κύριο δημοσιογράφο. Λοιπόν, να μου πει, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, μέρα και ώρα. Ορίστε. Που παίζουν. Αυτή την αγωνιστική τώρα. Ναι.
Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο 5 και 4. Ναι. 7 και μισή πανετολικό ΣΑΕΚ στο καυτό Αγρίνιο. Ναι. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, να πω την αλήθεια. Ο Ολυμπιακός παίζει βράδυ Κυριακής στη Λάρισα. 7.30 ωραίο. Ο Παναθηναϊκός. Τι σε νοιάζει το μάθημα. Κυριακή 5 και 4 ο Παναθηναϊκός. Το καυτό Αγρίνιο έφαγε 4-0 στο κύπελο. Αυτό μήπως σου κάνει κακό στο πρωτάθλημα. Είναι άλλο μάτσα αυτό. Με στο Αγρίνιο. Είναι άλλο μάτσα. Ναι, αλλά και με άλλη ενδεκάδα θα κατέβει τώρα η ΑΕΚ. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Ποιες είναι οι ομάδες μας δηλαδή, δεν κατάλαβα αυτό. Παναθηναϊκός Πλατανιάς, Κυριακή μεσημέρι στις 3. Α, 3. Παναθηναϊκός Πλατανιάς, ναι. Φίλε. Ναι, δεν είναι. Δεν έχω καλή φωνή για το τριφύλι. Φυσικά. Δεν έχω καλή φωνή για το τριφύλι. Κύριε Κώστα, στις ομάδες μας, δηλαδή κάτσε περίμενε, είσαι οπαδός της ΑΕΚ. Όταν λέτε αυτό με τις ευχές, τι δηλαδή, και στον ΠΑΟ και έφτασε καλή επιτυχία, ας πούμε. Δεν είναι λίγο κάτι, τραγικό. Δεν το κάνεις ποτέ εσύ. Δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί να το κάνω, ναι. Όχι, δεν το κάνω, φυσικά δεν το κάνω. Τι είμαι, υποκριτής. Σάββατο μεσημέρι, Πανιόνιος Κέρκυρα. 3 η ώρα, Πανιόνιος Κέρκυρα. 5 και 4, ΠΑΟ Κλαβαδιακός. 25.000 κόσμος. Όχι. Έχεις χαζέψει τελείως. Αν ο καιρός ειδικά είναι έτσι και πάει, ο καιρός από το βάρη βελτιώνει. Θα είναι καλύτερα, βέβαια. Το βάρη βελτιώνεται σήμερα, ναι. Δεν παίζει ρόλο. Ξεκινάει τα βορειοδυτικά η βελτίωση. Και Σάββατο βράδυ, πολύ ωραίο παιχνίδι, πανετολικό ΣΑΕΚ. Μάκη Χάβο, 4 έφαγε στο κύπελο. Νομίζω ότι πρέπει να. Όχι Μάκη, Ιωακίμ. Ναι. Κυριακή μεσημέρι, Παναθηναϊκός Πλατανιάς. Τι να πεις. Αμφίροπο. Όχι γιατί για Παναθηναϊκός χειρουργό, αλλά Πλατανιάς και με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό στο κύπελο, μια χαρά στάθηκε. Τι λέει εδώ, Κυριακή απόγευμα, Λαμία Ξάνθη. Τρέχα γύρω. Και αυτό ωραίο. Πήρε έναν σέρβο επιθετικό η Ξάνθη, καλός είναι αυτός, λέει. Καλούτσος, λέει. Κυριακή απόγευμα, Λαμία... Πας Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης. Ματσάρα. Η Λαμία με τον Μποροβίλο, αν είναι σίγουρος ότι πάει για Ευρώπη. Έκανε δηλώσεις. Ευρώπη πάει. Σε ραδιόφωνο της Τριπόλεως. Ποιον θα προλάβει. Της περήφανης Αρκαδίας. Να βγει πέμπτος, ε. Ότι πάμε για Ευρώπη, για όσους δεν το κατάλαβαν. Α, είναι ήδη μαζί με τον Πανίνο. Η Λαμία πήρε κανένα επιθετικό. Μπα. Δεν έχει μπροστά τίποτα η Λαμία. Δεν έχει μπροστά τίποτα. ΑΕΛ Ολυμπιακός. Λάρισα Ολυμπιακός, είναι Κυριακή βράδυ. Μπορεί. Βιδωμένη στις τηλεοράσεις μας. Μπορεί. Μπορεί ποιο. Η ομάδα δεν του. Έχει η ομάδα του Μάρτιν Γιόλ. Ναι, δεν έχει ανασασιάτη στον πάγκο. Ναι, η ομάδα του. Το λέω γιατί πέρσι κέρδισε, γι' αυτό λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Με Άγγελο πέρσι κέρδισε. Ναι. Εύκολα. Τι εύκολα, ρε. Εντάξει, ρε παιδί μου. Κέρδισε, βέβαια, κέρδισε. Με τον γκολ του Κόλια. Ναι. Τον γκολ του Καρδιτσιόλ. Μαγική εικόνα, γιατί μαγική, δεν ήταν μαγική εικόνα. Τι λες, ρε. Ναι, μόνο Ολυμπιακό υπάρχει, ρε παιδιά. Δεν το πάω, πας Γιάννα. Άλλο, καλά, εκείνο είναι ακραίο, άστο. Εκείνο είναι ακραίο. Το 0-1, με τον γκολ του Θέμη του Τζιμόπουλου. Ναι. Του Διεθνούς Νεοζηλανδού. Όχι, εντάξει, αλλά μόνο Ολυμπιακός υπάρχει στο μάτς αυτό πέρσι. Και το βάζει στο 89-88, πότε το βάζει. Ναι, ναι, στο τέλος. Ο Κόλιασε, ο Καρδιτσιώτης πρώην του Άρη. Μπορεί φέτος. Η Λάρισα. Τι να σου πω, ρε φίλε, ξέρω. Δεν μπορεί. Κυριακή, Δευτέρα μετά έχει Απόλλωνας Ατρόμητος. Αυτό είναι ντερμπί. Ματσάρα. Απόλλων Ατρόμητος. Ματσάρα. Αυτό είναι ματσάρα. Ο Απόλλων με Παράσκο που πήγε στην ΑΕΚ, πήρε βαθμό. Ο Ατρόμητος ο δυνατός που εκτός έδρας είναι καλύτερη ομάδα. Αθηναϊκή ματσάρα. Ωραίο, ωραίο και αυτό. Ασλαμά. Καλά που υπάρχουν οι παοκτσίδες και θα βρω το δίκιο μου. Λέει ο 180. Καλημέρα. Με εκβιασμό μου μοιάζει αυτό. Καλή χρονιά και στον Άκη που μπαίνει και αυτός στον διαγωνισμό για τεστήρα του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ, Κυριακή απόγευμα. Αύριο θα πούμε περισσότερα για την Football League και τα σπουδαία παιχνίδια τα οποία γίνονται. Με κορυφαίο το Άρης Απόλλων Καλαμαριάς. Θα έχουμε δεκάλεπτο αύριο αφιέρωμα. Απόλλων Πόντου, sorry. Απόλλων Πόντου. Ναι. Θα έχουμε δεκάλεπτο αφιέρωμα. Πού? Και ναι, θα έχει συνέντευξη, θα πάρει ο Χρήστας στο Ζιζού. Θα... Κοροϊδεύεις τώρα, ειρωνεύεσαι. Όχι, θα... Αλήθεια λες. Τα... Είναι πολύ πρώην του Άρη, στον Απόλλωνα. Λόγω Καλαϊτζίδη. Γενικά είναι πρώην, πέρα τον Καλαϊτζίδη, σαν παίκτες, νομίζω είναι σίγουρα 6, μπορεί και παραπάνω. Σίγουρα 6. Τη τελευταία διετία του Άρη. Βέρεια, Απόλλων, κάπως έτσι. Ναι, κάπως, ναι, ναι. Γεωργιάδης, Σαμαράς, Λουντούλου, ναι. Καλογέρης, Λιόνι. Τι το βλέπω.
Αυτό και εγώ. Ε, το βλέπω. Και εγώ. Ο Άρης τελείωσε διπλό λίγο, θα σε χαλάσει. Χαλαρά. Διπλό θα δεν σε χαλάσει. Να πάρει mm. Δεν μπορεί να πάρει. Είναι ή 180, υπάρχει διευκρίνηση, είναι γυναίκα η οποία χρησιμοποιεί τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ως μοχλό απειλής και πίεσης πάνω μου για να βρει το δίκιο της. Μάλιστα. Άρης Απόλλων το πολύ χ. Τι καλοί άνθρωποι κυκλοφορούν. 1-1. Περίμενε, πες το ξανά, συγγνώμη. Άρης Απόλλων. 1-1 ναι. Το πολύ. Και εγώ το βλέπω χ αυτό. Θα έχει απολωνιστές, βέβαια. Εκεί πάνω στο Γκουαντάναμο. Εντάξει τώρα δεν είναι. Αλλά θα είναι μια μάχη. Το έχει τηλεόραση. Τόσες μέρες κρατιέμαι, δεν λέω τίποτα. Περιμένω να έρθει ο Χρύσανθος για να μου λύσει μια απορία από το πρωτοσέλιδο της Φόρτσα. Της Φόρτσα? Ναι, αν μπορείς εσύ, επειδή είσαι και μπασκετικός. Αν μπορείς εσύ, της εγώ. Φόρτσα ή της σέβομαι. Της Άρης, συγγνώμη. Της Άρης είσαι. Ναι. Αν μπορείς εσύ, επειδή είσαι και μπασκετικός. Ναι, αν ναι. Μπορείς, ευχαρίστως σε ακούω. Ναι, ναι. Εγώ τόσες μέρες σέβομαι, δεν έρχεται ο Χρύσανθος, λέω. Να είναι εδώ πέρα ο Χρύσανθος. Έχει. Τη Λίβερπουλ είναι. Έχουν πρωτοσέλιδο μεγάλη φωτογραφία του Γιαννάκη. Είναι βασικό θέμα μέσα. Ναι. Συνέντευξη Παναγιώτης Γιαννάκης. Mm-hmm. Και έχει κάτω τρία πινακάκια. 1, 2, 3. Με ατάκες του Παναγιώτη Γιαννάκη. Στην άκρη δεξιά έχει. Παλέψτε, βοηθήστε, παλέψτε κάτι τέτοιο για τη διοίκηση. Στο κέντρο έχει παλέψτε κάτι τέτοιο για τους οπαδούς. Mm. Το μπροστά τριγωνάκι, όπως κοιτάμε αριστερά, λέει Νίκ, έλα, με μεγάλα γράμματα. Και από κάτω, ανοιχτή πρόσκληση στον Γκάλι να επιστρέψει στο σπίτι του. Συγγνώμη, βοηθήστε με λίγο. Ο Γκάλι με μία πρόσκληση δεν πάει πουθενά. Θέλει τουλάχιστον 5-6.000 τον παρακαλάνε. Ο Σωτήρη! Ναι, ναι, όχι. Έλα. Είσαι αλήτης. Έλα μέσα. Όχι. Έλα μέσα. Όχι. Δεν το δέχομαι. Θα σου πω γιατί. Θέλω οι συγγενείς μου, εγώ Έλληνα. Έλα, σε παρακαλώ. Για να πάει καλά η χρονιά. Να ξαπλώσει κόσμο, σε παρακαλώ. Α, να κάνει τον Γκάλι, Είσαι κορυφαίος, κάνε τον Γκάλι. Έλα. Λοιπόν. Έχουμε τον έναν ο οποίος δεν κάνει τη Σαββίδη στη Σουμίτα. Και έχουμε τον άλλο που δεν κάνει τον Γκάλι. Τώρα που λείπει ο άλλος. Καφρίλιον τώρα. Καφρίλιον τώρα. Τώρα που λείπει ο άλλος. Το έχεις ακούσει. Λεφτά θέλουν, Ναι. Λεφτά θέλουν, ναι. Και οι δύο. Σωτήρη τώρα, Καφρίλιον. Εσύ τρέχει, λύγει και τον Γκάλι, μην πω εγώ για σένα. Σωτήρη, βάλε τώρα Καφρίλιον, τώρα. Τι? Δεν μπρίζει. Εντάξει. Χαμηλά είναι η παραγωγή. Βάλε τώρα, βάλε. Είναι ωραίο με γενικό. Τι σχέση έχει με τον Γκάλι. Υμνούμε Νίκο Γκάλι. Υμνή Νίκο Γκάλι. Υμνή. Υμνή Νίκο Γκάλι. Το έχει ακούσει. Νομίζω το έχω ακούσει. Αλλά... Θα σου φύγει η μασέλα του. Καφρίλιον, μπαντάρα, οι οποίοι δεν υπάρχουν πια. Αν μας ακούει... Πόσα χρόνια είναι αυτό το τραγούδι. Από τότε. Μέσα του 90, μέσα με τέλη του 90. Έχω δύο κασετούλες τους εγώ. Αυτή εδώ πρέπει να είναι η κασετούλα του 97, 96, 97. Ναι. Τεράστια. Βρίζει τώρα, αλήθεια, βρίζει. Αν μας ακούει. Πώς? Τον Γκάλι. Γιατί? Όχι τον Γκάλι. Το Γιαννάκη. Όχι, λάθος κάνω. Ο Γκάλι στο Γιαννάκη. Ο Γκάλι στο Γιαννάκη. Εντάξει, βάλτο. Δεν τρέπεσε, πραγματικά. Όχι, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει. Αν έβριζε ο Κατσούλης. Δεν είναι βρισιά, αρέσει. Το μπράβο, όντως. Είναι κάτι τρυφερό, το καταλαβαίνω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, με ποια αφορμή τα οικονομικά, τις διαφορές. Γενικά τα πάντα. Και τα σουτ γκασμάδες του. Άκου, θα ξαπλώσεις. Το κομμάτι δεν υπάρχει. Ναι, βάλε. Και η μαγιά, ξέρεις ποια είναι. Το να μιμήσει κάποιον. Α πούμε, Σωτήρης τον κάνει τον Γκάλι για μένα τέλεια. Παθαίνω πλάκα. Στο μιλητό. Οκ, okay. Τραγουδιστά δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε Καφρίλιον και αν μας ακούει κάποιος από τους Καφρίλιον, ας επικοινωνήσει με την εκπομπή. Πάμε. Κοίτα να δεις, είμαι ο Θεός, εντάξει. Ένα παίκτη άσχετο στο μπάσκετ, θα σας πω. Για να έχεις το επιθνό, Παναγιώτης στο μικρό. Σ' όλα τα παιχνίδια, τα μικρά ή τα μεγάλα, μέσα να μην έπιαζες ποτέ σου μια μπάλα. Με διώξεις από τον Άρη, τον Παναθηναϊκό. Όχι, όχι, ψέματα λέει. Όποτε το θέλεις, θα πες ένα μονό. Μην είσαι τόσο φλάκας, δεν κοντράρεις στο Θεό. Γιατί όποτε το θέλω, για πλάκα σε γαμώ. Και μέσα στην καριέρα μου, σου μπήκες στην κοπέλη. Αλλά σε φτύνω σε γαμώ. Όχι, 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 λάθος, δεν ίσχυουν αυτά. Όλο το τραγούδι είναι ο Γκάλι από το Γιαννάκη. Όλο το τραγούδι, φίλε, κάνει τον Γκάλι. Ψέματα λέει. Δεν υπάρχει. Ψέματα λέει. Σε όλο το τραγούδι, εντάξει, οι ο δύο. Ο Γιαννάκη για πλάκα τον είχε και σε μονό. Οι δύο είναι αριανοί. Ναι. Οι δύο είναι αριανοί. Και κάνουν χιούμορ τώρα με αφορμή την ψιλοκόντρα. Πότε βγήκε το τραγούδι αυτό, δεν έχει χρονιά. Ψιλοβρίζει όμως, ψιλοχοντροβρίζει.
Δεν, είναι, δεν λέει μόνο αυτό, ρε φίλε. Το κομμάτι είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Ειδικά το τελείωμα είναι, δεν υπάρχει. Παιδιά, Σωτήρη, ειδοποίησε τη Μαριλής όταν έρθει η Δέσποινα η Πατσαβούδη να πάρει το εισιτήριο για ΠΑΟΚ Τρίκαλα, να έχει και μία Coca-Cola και ένα club sandwich. Γιατί, ρε. Έχουμε την πρώτη συμμετοχή για ΠΑΟΚ Τρίκαλα και είναι από γυναίκα. Δεν υπάρχει αυτό. Γεια σου, ρε Δέσποινα, καλή χρονιά. Αυτό είναι, γράφεται ιστορία. ΠΑΟΚ Τρίκαλα, μία συμμετοχή. Οι άλλοι όλοι είναι για μπάσκετ. Για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Όλοι για ποζεριές είστε. ΠΑΟΚ Τρίκαλα κανείς δεν θέλει. Και να σου πω και το άλλο, ρε φίλε, για Γκάλκη Γιαννάκη. Κάτσε, περιμένε, τι λέει, τι λέει. Ναι, ναι. Να σου πω και το άλλο για Γκάλκη Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Στα δύσκολα του Άρη είναι εκεί. Και δεν φεύγει, είναι προπονητής του Άρη. Ορίστε. Ο άλλος θέλει 5.000 προσκλήσεις πάλι για να πει. Ναι, εγώ περιμένω να έρθει ο Χρύσανθος. Ναι. Έτσι, να τον δω τέλος πάντων μέσα στη νέα χρονιά, να του ευχηθώ με αγάπη και σεβασμό και να μου εξηγήσει. Τι θέλει να πει ο Γιαννάκης όταν λέει Νικ, έλα. Τι ακριβώς, πού να έρθει να κάνει τι. Τι, να παίξει. Κάτι να βοηθήσει. Θα το δεχθώ. Άμα είναι να παίξει, ναι. Για μένα, όπως είναι τώρα το μπάσκετ, ο Γκάλης βγάζει ένα τέταρτο 20 λεπτό χαβαλέ. Λοιπόν, η Λίβερπουλ θα δώσει τον Κουτίνιο από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, στην Μπαρτσελόνα θα τα βρουν κάπου στα πολλά εκατομμύρια. Και ποιος είναι, λέει, σύμφωνα με την ΕΚΙΠ, ο αντικαταστάτης του Κουτίνιο, γιατί έχουν γίνει ήδη και οι πρώτες διαπραγματεύσεις. Ο Λεμάρ της Μονακό, 22χρονος αριστεροπόδαρος εξτρέμ. Δεν τον έχω προσέξει. Τον θυμάμαι, αλλά δεν έχω εικόνα παικτικά. Πρέπει να προφέρετε Τομάς. Το όλο θέμα είναι η τελευταία πρόταση. Η ομάδα από το νησί θέλει να τον αποκτήσει και το πιθανό κόστος της μεταγραφής του Λεμάρ της Μονακό, του 22χρονου, που φέτος έχει 2 γκολ και 4 ασίστ. Το πιθανό κόστος μεταγραφής θα αγγίξει τα 90 εκατομμύρια λίρες. Ρε, πάτε καλά. Πάτε καλά εκεί στη Λίβερπουλ. Σας βρήκαν κορόιδα και σας τα παίρνουν όλοι. 80 για τον τη Southampton, 90 για κάποιον Λεμάρ με 2 γκολ και 4 ασίστ αντί του Κουτίνιο. Στο γαλλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν δώσεις 90 για τον Λεμάρ, ο Κουτίνιο πρέπει να κοστίσει 360. Ως αντικουτίνιο, ας πούμε, έτσι, ναι, δίκιο έχεις. Ως αντικουτίνιο θα φτιάξει. Σε παρακαλώ αυτός. Τώρα. Απειλή, βλέπεις. Τσαλτίδης. Ναι. Ντροπή. Ντροπή. Κάτσε να δούμε. Ναι, 11 Ιανουαρίου η απολογία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το μάτς στα Τρίκαλα. Και ο Άρης κινδυνεύει, με τιμωρία. Γιατί? Γιατί είναι υπότροπος από τα μάτς με Γυνιακό και Παναχαϊκή στο Χαριλάου. Τι κάνανε? Που εκεί δεν ξέρω, ειδικά με Γυνιακό τι κάνανε, ρε φίλε. 5-1 ήταν το μάτς, νομίζω. 5-0 ή 5-1. Και αυτό με τον Πιτσερικά που πέταξε την κορτίδα τώρα στην Δράμα. Ναι. Θα μας τα πει αυτά ο Χρήστος. Ωραία. Αυτά. Θα λάμψει, θα ακουστεί η φωνή της αλήθειας. Στην εκπομπή που πάω, Κωσέρα, που ακολουθεί, θα έχουμε μία συνέντευξη, μία παρά. Για πολλά θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Μία παρά αυτή η συζήτηση που θα κάνουμε. Για εισιτήρια πες, για μπάσκετ. Όσοι στείλαν κερδίσανε ή όχι. Είναι τώρα να μην τα μειώσουμε. Ναι. Και 7-8 θα πάρουν όλοι. Και ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαβίδης σε ειδική τελετή θα τιμήσει την ακροάτρια Δέσποινα Πατσαβούδη, η οποία κέρδισε το εισιτήριο για το. Έστειλε για συμμετοχή για το ΠΑΟΚ Τρίκαλα, κανονικά. Ο Ιβάν πρέπει να την τιμήσει. Φίλε, για το ΠΑΟΚ Τρίκαλα είχαμε συμμετοχή. Για το Ηρακλής ΠΑΟΚ στο Βόλο δεν είχαμε. Δεν δώσαμε. Η συμμετοχή τη σημερινή, λέω. Δεν ήταν εισιτήρια. Εντάξει. Βλέπεις, τι να πανηγυρίσει ο κόσμος στο Ηρακλή, ρε φίλε. Και δεν βρέθηκε και η Μίκρα. Νίξε τον ΠΑΟΚ. Και δεν βρέθηκε και η Μίκρα που χάθηκε. Η Μίτρα. Δεν βρέθηκε, ακόμα την αναζητούμε. Ποια Μίτρα? Η Μίκρα, ρε. Α, η sorry. Μίκρα. Sorry, νόμιζα έπεσε η Μίτρα. Sorry. Που την πήρε ο κόσμος και την πήγε αλλού. Ωραία, ωραία. Main Jackson Service, στη δεύτερη ώρα για την ραδιοφωνική Τρόικα. Θα αλλάξουμε το όνομα. Γιατί? Το κάνουμε θεσμοί. Που λέει ο Τσίπρας. Κάνε το Δόικα. Ναι, όντως, ναι. Τι μισένε, κύριε παιδί μου τώρα. Όντως. Κάπου διάβασα, έχει δηλώσεις της γυναίκας του. Της Περιστεράς. Ναι. Ωραία, μου αρέσει Περιστερά. Που λέει ότι ο άνθρωπος δεν λέει ψέματα. Α, τώρα το δένει. Ωραία, κάτι είναι ωραίο. Είναι πολύ χειμωνιστικό. Ναι. Συμπαθέστατη, όπως έχω ξαναπεί. Μου αρέσει πολύ η Μπέτι Μπαζιάννα. Ναι. Η Περιστέρα. Ουδέποτε εξαπάτησε. Α, τον ελληνικό λαό. Νόμισα την ίδια. Sorry. Αυτή είναι μαζί από το σχολείο, δεν είναι? Ναι, ναι. Δηλώνει η σύζυγος Τσίπρα.
Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόδωσε, δεν εξαπάτησε, δεν είπε ψέματα. Για την ίδια λέει. Στη σχέση τους μάλλον. Δεν λείπουν για τον ελληνικό λαό. Λέγεται για την ίδια προφανώς. Ναι, δεν του το έχω του Αλέξη. Δεν την πιστεύουν ούτε τα παιδιά της. Να την κερατώνει. Ναι. Η Αχτσιόγλου, η υπουργός οικονομικών. Πολύ ωραία κοπέλα. Και έχει ωραίο αδερφό, τον γνώρισε, τον ξέρω τον αδερφό της. Ναι, δεν έχει αδυνατήσει τρομακτικά από τη μέρα που έγινε υπουργός. Απίστευτο. Και Ρεγκίνα, με ίδια αξεσουάρ μπάνιο υδραυλικά είδη σε επιλεγμένα καταστήματα. Κλείνουμε. Με τρόικα καταλάμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, με πολύ περισσότερο ποδόσφαιρο, με αφορμή τα παιχνίδια τα οποία έχουμε και το ντέρμπι Άρης Απόλλων Πόντου, την μάχη αυτή στο Χαριλάο την Κυριακή. Από εμάς, καλό μεσημέρι, ξεκινάμε Μαγέρικο, από 4. Να καλημερίσω Μαγέρικο, να πούμε ότι αύριο ίσως δίνουμε προσκλήσεις για θέατρο, έτσι, για κάποιο live να δούμε. Ίσως, δεν είμαστε σίγουροι. Πολύ πιθανό να έχετε το νου σας για θέατρο, διπλές προσκλήσεις. Καλημερίζουμε καταστήματα Μαγέρικο, Γηινή, Μεσογειακή Διατροφή, Λάμπρου Πορφύρα 5 και Βασιλής Όλγας 55 σε πολύ πολύ χαμηλή τιμή για τα καταστήματα Μαγέρικο.